με τον Νίκο έτοιμο. Μη ξεγελάστε κύριε γύρω γύρω τα monitors, εδώ είμαστε, εντάξει. Είμαστε στον αέρα, απλά κατ' Νίκο, να τι κάνει. Καλώς ήρθες φίλε. Έχουν αρχίσει ήδη και γράφουν κιόλας. Κοίταξε, πρώτο, ο Γιώργος. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, γεια σου φίλε Ηλία και Δήμητρα. Η Δήμητρα δεν είναι εδώ. Είναι ο Νίκος εδώ. Είναι ο Νίκος εδώ, Νίκος Αμερικάνος, σωστά. Γεια σου φίλε μου, αγαπημένα. Λοιπόν, και ο Γιώργος λέει, φτωχότερο το θέατρο, έφυγε ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, ο Γιάννης Βόγλης, ας είναι η ψυχούλα του στο φως και στη γαλήνη. Και βέβαια, παιδιά, ήθελα να ξέρω, Νίκο, με το καλησπέρα που είπα έτσι, αυτό μην τα μπαίνουμε αμέσως λίγο έτσι σε, πέρα από τα καθημερινά και τα. Στο φως και στη γαλήνη. Πάμε πουθενά, τελικά πάμε για φως και γαλήνη, ή είναι αυτό που λένε οι θρησκείες, που λένε οι περισσότεροι, οι ανοούμενοι ότι είναι όποιο λαού οι θρησκείες και δεν πάμε πουθενά, γινόμαστε και φεύγουμε. Να ξεκινήσω λίγο έτσι από την αρχή. Αν ξεκινήσουμε παράξενα από την αρχή, ναι. Δεν θα μας βγάλει ο χρόνος. Καταρχάς, θα πρέπει να ξέρεις ότι ο άνθρωπος έχει την ύλη, είναι το υλικό κομμάτι του, το ένα, και είναι ταυτόσιμο με την ενέργειά του. Ταυτόσιμο με το πνεύμα και την ενέργεια. Βεβαίως η ενέργεια περικλείεται γύρω από το σώμα, η οποία έχει πλέον καταμετρηθεί και επιστημονικά με τη μέθοδο Killer. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει ενέργεια. Η ενέργεια δεν χάνεται. Τώρα, βεβαίως και δεν χάνεται. Καμία ενέργεια δεν χάνεται. Βεβαίως τώρα, εάν κάτσουμε από τώρα να το αναλύσουμε, θα το βαρύνουμε πολύ. Δεν το κάνουμε πιο ανάλαφρο και πιο μετά να το πάμε λίγο πιο. Έτσι, γιατί το κάνεις. Μας δόθηκε η ευκαιρία τώρα την. Ναι, στο ξεκίνημα. Να το πάμε με έτσι. Με την φυγή του. Ναι, του Γιάννη του Θεοσχολήστον, του Γιάννη του Βόγλη. Του Γιάννη του Βόγλη. Λοιπόν, γεια σου Ηλία, γεια και χαρά και στον Αμερικανό. Καλό παράδεισο να έχεις Γιάννη Βόγλη. Σωστά, που λέει και ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη, Τρανέλληνας. Και καλησπέρα, Γιώργος Ξάνθη, καλησπέρα, φίλε Νίκο. Έτσι θα διαβάζουμε όλα. Ο Νίκος τα πεμένια που θέλει και τα πέρα από την κουβέντα που θα έχουμε. Νίκο, πήγαμε να ξεκινήσουμε πραγματικά έτσι παράξενα. Γιατί... Πολύ γρήγορα. Ναι, πήγαμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι. Πρόβλημα, δεν πειράζει, ναι, απλώς ξέρεις τι. Επειδή προχθές και κάναμε και μια κουβέντα, φέραμε μια κουβέντα προχθές κάτι που λέγαμε σχετικά με το σεισμό που έγινε και με το πώς τα σκυλιά αντιλαμβάνονται περισσότερο έτσι. Και παραλίγο να φύγουμε από την αρχή της εκπομπής σε πράγματα όμως που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Το ξέρω και εσύ ότι έχεις την ίδια γνώμη, ας πούμε. Γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι και λέω, κοίτα το πρώτο μήνυμα τι ήταν. Γαλήνη και τέτοιο. Ναι. Και άλλοι βλέπουν το ότι έλα τώρα εδώ είναι η ζωή, μόλις γίνει γινόμαστε χώμα. Εκεί είναι τα ερωτηματικά, ναι. Τι γίνεται. Όσον αφορά με το σεισμό που είπες, τι ακριβώς θες να δεις με το σεισμό? Γιατί ναι. Τα ζώα έχουν, ναι. Έχουν το αναγνωρίσιμο, δηλαδή μερικές ώρες πριν. Δεν είναι διέστηση. Τι είναι? Θα σας απαντήσω τι είναι. Και αρχίζουν και γαυγίζουν και κλαίνε. Ναι, που ακούμε που λέει που έκλαιγε ένα σκύλο δύο μέρες και έγινε θάνατος. Έγινε κάτι και έγινε σεισμός. Σεισμός, ναι. Κοίταξε εσείς να βλέπετε πολύ καλά από εκεί, εντάξει είστε. Εντάξει, μπράβο. Εντάξει. Εντάξει, γιατί έχει κοινό ο Νίκος σήμερα από εδώ, γι' αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται με τους σεισμούς. Καταρχάς, όταν για να γίνει... Ζωντανό αυτή είναι η μορφιά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αυτό που λες εδώ, όπως είπες, έχει αναγνωρίσει. Διαισθάνονται είναι αυτό, όχι. Διέστηση, όχι. Δεν είναι. Άλλο, η διέστηση είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα είναι αυτό το οποίο θα πω, το οποίο συμβαίνει γενικότερα στα ζώα. Μάλιστα. Αλλά ενίοτε και στον ίδιο τον άνθρωπο. Πρόσεξε να δεις τη διεργασία. Ναι. Πριν γίνει ο σεισμός, μετακινούνται οι πλάκες να απελευθερώσουν ενέργεια. Σωστό. Αλλά πριν γίνει η απελευθέρωση της ενέργειας, λόγω της μετακίνησης των πλακών, αρχίζουν και φεύγουν δισεκατομμύρια σωματίδια και διαπερνούν, κοίταξε, έτσι τις πλάκες, με αποτέλεσμα τα σωματίδια αυτά να βγαίνουν κάποιες ώρες πριν έξω στην ατμόσφαιρα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται όταν βγουν αυτά τα σωματίδια έξω στην ατμόσφαιρα. Όταν βγουν αυτά τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα γίνονται κατευθείαν θετικά ιόντα. Τι κάνει το θετικό ιόν? Όταν έχουμε πολλά θετικά ιόντα, τότε στα ζώα, αλλά και στον άνθρωπο, αλλά πάμε πρώτα στα ζώα να το δούμε τι συμβαίνει, εγκρίνεται, πέφτει η σερωτονίνη. Η σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος είναι, είναι υπεύθυνος για τον φόβο. Όταν
και για την κατάθλιψη, κυρίως όταν είναι σε χαμηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε πτώση σεροτονίνης με αποτέλεσμα να αρχίσει το ζώο χωρίς να ξέρει γιατί και να φοβάται και να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Μετά λοιπόν βλέπουμε το σεισμό και λέμε, α, τι έγινε, έχει διέστηση. Ενώ δεν είναι διέστηση, είναι τα επίπεδα της σεροτονίνης χαμηλά λόγω των θετικών ιόντων, τα οποία προήρθαν από τα σωματίδια του σεισμού που βγήκαν έξω και γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά, για να το τελειώσω αυτό το θέμα με την σεροτονίνη, το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Εάν τυχόν είναι ο άνθρωπος εκεί κοντά δηλαδή στα σωματίδια αυτά, ο άνθρωπος πάλι με τα θετικά ιόντα μεταβάλλεται. Δηλαδή, έχει και αυτός πτώσεις σεροτονίνης. Και εκεί έχουμε πάλι αναγούλες, έχουμε πονοκεφάλους και το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Αλλά το ζώο αντιδρά πιο πολύ από τον φόβο πιο πολύ που τον διακατέχει. Κοίταξε, ένα παράδειγμα θα σου δώσω τώρα για να καταλάβεις τι έγινε στη Λακουίλα. Η Λακουίλα είναι μια πόλη της Ιταλίας που πριν 5 χρόνια έγινε σαν σεισμός 6 ρίχτερ και ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Κοίταξε να δεις τι έγινε εκεί. Εκεί μία μέρα πριν το σεισμό είχε αδειάσει η λίμνη από τα ψάρια. Μιλάμε τώρα, ήταν πάνω Γελανδία, είπες που ήταν αυτό. Όχι, στην Ιταλία. Ιταλία. Στην Ιταλία, ναι. Είχε αδειάσει η λίμνη. Τα ψάρια έφυγαν από τη λίμνη. Εξαφανίστηκαν. Ο κόσμος έλεγε τι έγινε. Άκου να δεις τι έγινε και εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Τα σωματίδια αυτά τα οποία βγαίνουν στην ατμόσφαιρα, και δεν βγήκαν στην ατμόσφαιρα, βγήκαν μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό το σωματίδιο αυτό, το θετικό ιόν, τι έκανε. Έκανε υπεροξείδωση του υδρογόνου. Η υπεροξείδωση του υδρογόνου είναι το οξυζενέ. Ναι. Το οποίο τι κάνει το οξυζενέ. Ό,τι ουσίες έχει μέσα η λίμνη, τη σμολύνει και τα ψάρια και γίνονται τοξικές. Τα ψάρια αντιλαμβάνουν τοξικότητα και φεύγουν. Άρα φύγαν λόγω τοξικότητας. Πώς δημιουργήθηκε η τοξικότητα, με τον τρόπο με τον οποίο είπαμε. Άρα λοιπόν υπάρχει εξήγηση δηλαδή στο σεισμό. Τώρα υπάρχει και εξήγηση δηλαδή μετά από ο σκύλος που γαυγίζει, ας πούμε, όταν είναι να πεθάνει κάποιος ή ετοιμάζεται να πεθάνει. Είναι κυρίως η ίδια διεργασία γίνεται. Πάλι με θετικά ιόντα. Πάλι δηλαδή του βγάζει φόβους. Δεν ξέρει ότι θα πεθάνει ο σκύλος. Δεν γνωρίζει ότι θα πεθάνει το αφεντικό του. Απλά είναι πολύ λυπημένος, έχει πέσει σε κατάθλιψη. Δεν γνωρίζει όμως γιατί έχει πέσει σε κατάθλιψη. Γιατί η διεργασία είναι ακριβώς όπως τη λέμε. Και δεν μου κάτι, αυτό που λέμε καμιά φορά που ακούγεται, επειδή λέμε πως κάποια ζώα βλέπουν ή ακούνε, π.χ. που λέμε μάτι γερακιού έχει, που βλέπω από ψηλά χιλιόμετρα, από απ' και ορμάει και χτυπάει το ύψος και αυλό και τέτοια. Μήπως και στην ακοή, μήπως έχει σχέση αυτό το θέμα με τον, και με τον ήχο, με αυτό που έρχεται, τη βοή από κάτω, που είναι και αυτό αναλογικό πέρα από αυτό που λες το πολύ σωστό. Μήπως και η βοή ζώα εκεί εσωτερικά κάτω, που έχουν φοβερή ακοή, λέει. Τα ζώα αντιλαμβάνονται συχνότητες στην ακοή πολύ πιο ψηλές, που δεν τις πιάνει ο άνθρωπος. Αλλά αυτά τα ακούσματα δεν είναι ικανά, σαν συχνότητα, να δημιουργήσουν, δεν αισθανθούν κάτι. Το όλο σκηνικό του φόβου των ζώων προκύπτει από τη μείωση της σεροτονίνης. Ωραία. Και προκύπτει με αυτό το πράγμα. Αν έχεις παρατηρήσει όταν και τον άνθρωπο το θετικό ιόν τον επηρεάζει. Αν παρατηρήσεις μια βροχερή μέρα, η ατμόσφαιρα έχει πάρα πολλά θετικά ιόντα. Τι γίνεται, πέφτει σε μια μελαγχολία. Βλέπεις ο άλλος δεν είναι καλά, ψυχολογικά δεν αισθάνεται καλά. Αυτό το δημιουργεί το θετικό ιόν. Όταν έχει μια καλοκαιρινή μέρα που έχουμε αυξημένα αρνητικά, έχουμε διάθεση. Την άνοιξη ειδικά, έχεις διάθεση για τα πάντα, για έρωτα, για τα πάντα. Αυτό είναι η μεγάλη πτώση των θετικών ιόντων και η αύξηση των αρνητικών. Τα οποία επηρεάζουν την σεροτονίνη και την ανεβάζουν. Και ποια είναι η διάθεση. Τέλεια, το εξηγήσαμε τώρα. Λοιπόν, Ηλία, μάλλον μέσα στο καλοκαίρι. Καλησπέρα, φίλε Νίκο, τα πάμε. Την Ξάνθη. Ηλία, μάλλον μέσα στο καλοκαίρι πάμε για εκλογές. Δεν αντέχει ο λαός. Πάμε στη Βασούλα. Καλησπέρα, Ηλία μου, καλησπέρα και στον καλεσμένο σου. Γεια σου, Βασούλα μας. Τρανέλληνας. Και οι κουκουβάγες κράζουν. Ναι, όταν είναι κάποιος να πεθάνει. Και εδώ το ίδιο γίνεται με τα σκυλιά.
Α, και εδώ το ίδιο γίνεται. Μπορεί να είναι και με την κουκουβά για μένα, μπορεί να έχει κάποια. Δεν υπάρχει διέστηση. Καταρχάς και η κουκουβάγια και ο κύριος Κρόντος Ζωικό Βασίλειο δεν γνωρίζει ότι υπάρχει θάνατος. Δεν ξέρει ότι θα πεθάνει κανείς. Ούτε ο ίδιος, ούτε το ίδιο το ζώο το γνωρίζει. Το μόνο ζώο στον πλανήτη που γνωρίζει ότι θα πεθάνει είναι ο άνθρωπος. Ναι. Ο ίδιος. Ναι, και αυτό. Καταλαβαίνεις. Και με την έννοια ότι διαισθάνεσαι ότι κάτι συμβαίνει κακό, δεν το ξέρει, για την αρρώστια την καταλαβαίνεις όταν στην πούνε. Βεβαίως. Ο άνθρωπος αυτός το γνωρίζει, αλλά το ζώο δεν το γνωρίζει. Το ζώο έχει άλλα συναισθήματα, έχει φόβο, έχει κατάθλιψη. Και αυτό το εκδηλώνει με τα ρουνιαχτά. Εμείς το βλέπουμε που το εκδηλώνει και λέμε τι έγινε. Ναι. Καλησπέρα αγαπητέ Νίκο. Ο φίλος μας ο Μιχάλης από Αγγλία. Καλησπέρα αγαπητέ Νίκο. Τα ζώα αντιλαμβάνονται τον θυμό μας δίχως να τους φωνάξουμε ή οτιδήποτε. Ποια ζώα έχουν καλύτερη διέστηση, γάτες ή σκύλοι? Δεν είναι θέμα διέστησης εδώ. Η διέστηση είναι άλλο πράγμα. Η διέστηση είναι η έκτη αίσθηση που είναι για τους ανθρώπους. Που είναι για τους ανθρώπους. Δηλαδή, διαισθητικά, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να συμπεριφερθεί. Είναι σαν να λέμε τετραδιάστατο, ενώ εμείς είμαστε σε τρεις διαστάσεις. Αυτή είναι η έκτη αίσθηση για να δούμε και συμβαίνει κυρίως στους ανθρώπους. Ο μηχανισμός των ζώων είναι εντελώς διαφορετικά. Έχει να κάνει κυρίως με, ακόμα και με ακτίνες, με υπέρθερες ακτίνες. Ας μην ξεχνάμε ότι τις υπέρθερες ακτίνες δεν τις βλέπουμε. Έτσι δεν είναι? Εάν όμως είχαμε την ικανότητα να δούμε υπέρυθρες ακτίνες, εμείς ή βάλουμε κάτι να δούμε, θα δούμε κάτι συγκλονιστικό. Θα λαλήσουμε, θα φύγουμε. Γιατί θα δούμε ότι αν εγώ έχω μια απόσταση με το τραπέζι τώρα, όταν βλέπω υπέρυθρες ακτίνες ή υπεριώδεις και τα δύο μαζί, τότε ξέρετε, γίνεται ένα ήλιος που δεν βλέπεις τίποτα στην ουσία. Διακρίνεις το τραπέζι επειδή είναι πολύ πυκνό, σαν πυκνότητα και πέφτεις πάνω του. Τίποτα άλλο. Αλλά δεν βλέπεις το διάστημα. Δεν βλέπεις το διάστημα. Ούτως ή άλλως. Δεν φαίνεται το διάστημα, το μεσοδιάστημα που μεταξύ. Που είναι αστερεό, που είναι κενό. Δεν φαίνεται. Αυτό βέβαια συμβαίνει, θα συνέβαινε εάν βλέπαμε υπεριώδεις ακτίνες ή υπέρυθρες, εάν τις αντιλαμβάνουμε στον εγκέφαλό μας και βλέπαμε δηλαδή, θα βλέπουμε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ναι, είναι... είσαι ένα σώμα με το σύμπαν έτσι. Πραγματικά. Μιχάλης, ο γάτος μου όταν είμαι άσχημα είναι και αυτός πεσμένος. Όταν χαίρομαι τρέχει. Είδατε παιδιά πώς μπορεί να μεταφέρει. Εδώ παίζεται, εδώ είναι σαν να μας, εδώ είναι... Τι είναι αυτό, είναι πολύ ψάξιμο τώρα αυτό, μην είναι κακά τα ψέματα. Πώς μπορεί να ταυτιστεί το ζώο με τον άνθρωπο? Κοίταξε να δεις. Και που να τον επηρεάσει, να το επηρεάσει το ζώο, ο άνθρωπος, γιατί εκεί πάει. Γιατί, πρόσεξε, ένας άνθρωπος το να βλέπει ένα κουτσό και να πει το κακόμοιρο, μπορεί να μην την πειθώ αυτό που είπα, το πυροβολήσει, να το σπάσει, να το πω, ξέρω. Καλά εμείς, έχουμε αυτή τη λογική. Υποτίθεται ότι είμαστε λογικοί. Έχουμε όμως τα άλογα. Τα οποία είναι τα ζώα που είναι άλογα, λογικό. Πώς διαισθάνονται και πώς είναι. Διαισθάνονται πάει κακό, λέμε την λέξη αυτή. Δεν διαισθάνονται. Άρα και εδώ κάτι συμβαίνει με το τι. Έχουμε εξηγήσει τι τους στέλνουμε. Τι τους στέλνουμε, ναι. Η κίνηση, ακόμα και η ομιλία, την οποία λες ο τόνος. Δεν πιάνουν την ομιλία, πιάνουν τον τόνο. Τον τόνο πιάνουν τα ζώα. Αυτό αντιλαμβάνονται, τον τόνο. Και καταλαβαίνουν αν είσαι οικείος μαζί τους ή όχι. Είναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις εσύ ένα σκύλο, ο οποίος είναι να σε επιτεθεί, έχει συγκεκριμένη στάση. Ναι. Όταν φοβάται, έχει πάλι συγκεκριμένη στάση που παίρνει μόνος. Ναι. Όταν λοιπόν κουνάει την ουρά του, θέλει να παίξει. Το βλέπεις. Ναι. Έχει συγκεκριμένη στάση. Ναι. Όταν βάλει την ουρά κάτω από τα σκύλια, είναι συγκεκριμένη στάση. Ναι. Μεταφράζεται και λέει, το λέμε και σε παροιμία, βάλει την ουρά κάτω από τα σκύλια. Φοβήθηκε δηλαδή, ξέρει ότι φταίει και σιωπαίνει. Ναι. Εδώ είναι η κινησιολογία. Έτσι λοιπόν και ο σκύλος, βλέποντας εσένα, μπορεί και μεταφράζει το πότε είσαι, ανάλογα δηλαδή με τις βαθμίδες ναι, της φωνής σου. Ναι. Έτσι. Και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το σκυλί, μου έλεγε κάποτε ένας εκπαιδευτής σκύλων, πάνω σε αυτό που λες, έχεις πολύ δικαιό σε πολλά από αυτά, έτσι έστω και να σημειώνουμε εμείς λίγο περιληπτικά, μου έλεγε πως ο σκύλος, πρώτον, όταν φοβηθεί, σε κρίνεται κάτι λες στο σώμα και το καταλαβαίνει ο σκύλος. Ακόμα. Και καταλαβαίνει ότι φοβάσαι.
Πρώτα. Δεύτερον, μην τρέξει. Και παιδάκι που τρέχει, το ορμά ο σκύλο και δεν πάει να το φάει. Πάει γιατί θέλει να τρέξει πίσω. Τρίτον, όταν το σκύλο τον κοιτάξει πολύ σκληρά, άγρια στα μάτια, διαισθάνεται πως είσαι επιθετικός και εσύ και το σκέφτεται την διεθνή. Είπα ακριβώς έτσι λειτουργεί ο σκύλος. Είναι φοβερό. Εδώ δεν έχει να κάνει με διέστηση. Έτσι. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Εδώ παρενθέσεις. Καταλαβαίνει τώρα πως διάλογο κάτι σπράττει. Αντιλαμβάνεται. Όχι, αντιλαμβάνομαι είναι σωστή λέξη. Ναι. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο σκύλος και το κάθε ζώο αντιλαμβάνεται το θυμό σου. Πώς? Από τον τόνο της φωνής και από τη στάση σου. Mm. Όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι το σκύλο από το γάβγισμά του και από τη στάση του. Λοιπόν, ναι, ναι. Έχουμε τρανένες. Αμερικανέ, έχω εδώ στο διπλανό μπαλκόνι ένα σκυλάκι θηλυκό ασπρόμαυρο, pitbull. Έρχεται και μας μιλάει στη γλώσσα της φυσικά. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε σκυλάκι, pitbull, και όταν φεύγουν τα αφεντικά της είναι μέσα στην κατάθλιψη μέχρι που σπάνει και τη φωλιά της με τα δόντια της. Ας σπάει τη φωλιά με τα δόντια της, πρέπει να είναι πολύ κακομαθημένη. Χεχε. Μα ποιος ξέρει τώρα, ναι, καλά, θα φύγουμε και από αυτά τώρα, επειδή ξεκινήσαμε έτσι και κάνουμε. Ξεκινήσαμε με σκυλιά, αλλά η κουβέντα δεν είναι τα σκυλιά. Ναι. Έτσι. Όχι, πάμε. Λοιπόν, το μεγάλη. Δεν είναι το σκυλί. Οπότε, το είναι. Ναι, αυτό που λένε ότι οι γάτες καταλαβαίνουν την παρουσία πνευμάτων ισχύει. Α, εδώ έχει μια κουβέντα και έχει δίκιο, μπορούμε να το κάνουμε σαν κουβεντό πνευμάτων. Τι είναι πνεύμα. Λένε, θα σου πω. Τι εννοεί ο Μιχάλης. Τι εννοεί. Λένε. Εγώ ξέρω το πνεύμα το ανθρώπινο. Το ανθρώπινο πνεύμα. Ναι. Όταν όμως πάμε τα πνεύματα, τα άειλα δαιμόνια που έλεγε και ο Πλάτωνας, ότι η γη μας είναι γεμάτη από δαιμόνια. Καλά και κακά πνεύματα. Δηλαδή, δαιμόνια το λέει σαν θεούς. Γιατί το θεωρούσαν πως είναι. Αυτά τα άειλα πράγματα λοιπόν, εννοεί το πνεύμα. Λένε, έχω την ενέργειά του δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, και λένε πως την ώρα που τη γάτα λέει, τη βλέπεις ξαφνικά και να τριχιάζει έτσι, κάτι βλέπω εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί βλέπεις κάτι φορές που η γάτα κάνει πολύ υπάρχει λόγος, σηκώνει τρίχες και κοιτάζει, λες και κάποια πράγματα. Σε αυτά παιδιά η επιστήμη πιστεύω πως είναι πολύ πίσω για να μπορεί να ξέρει τι κρύβει. Αυτό αγγίζει τα όρια της μεταφυσικής. Mm-hmm. Τι σημαίνει μεταφυσική? Μεταφυσική σημαίνει οτιδήποτε μπορούμε να πούμε θεωρητικά με αποχρώσεις ενδείξεις χωρίς να τα αποδείξουμε, που την απόδειξη, το βάρος ευθύνης το έχει η επιστήμη. Άρα η μεταφυσική είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να αποδείξει. Δεν είναι μεταφυσικά δεδομένα να αποδείξουν. Μεταφυσικά. Ναι. Ξέρετε, τα μεταφυσικά δεν μπορεί να αποδείξει. Φυσικού νόμου, μάλλον. Αυτό δεν μεταφυσική. Δεν μπορεί να τα αποδείξει. Η μεταφυσική μπορεί να τη βιώσει κανείς μόνος. Αλλά έλα να σου πω όμως κάτι. Ακόμα και στη μεταφυσική χωράει μέσα η επιστήμη. Δηλαδή, είχα μια περίπτωση πριν 10 μέρες. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Είδα, λέει, απέναντί μου ένα ζευγάρι. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή που είδα το ζευγάρι, είδα ταυτόχρονα και τη γυναίκα μου που έχει πεθάνει. Δίπλα τους. Τρελάθηκα. Ένα ζευγάρι ξένο, οποιοδήποτε έτσι. Ναι, ένα ζευγάρι. Ναι. Και λέει, είδα τη γυναίκα μου ταυτόχρονα. Μάλιστα. Ναι. Εδώ και λέει, προσπάθησα, λέει, να τη φωτογραφήσω και τη φωτογράφησα. Ποια? Είχε το κινητό μαζί του. Είχε το κινητό. Και λέει, προσπάθησα να φωτογραφήσω αυτό που βλέπει. Αυτό που βλέπει. Αλλά ήταν σίγουρος ότι το βλέπει. Όταν το φωτογράφησε λοιπόν, στη φωτογραφία δεν απεικονίστηκε η γυναίκα. Άκου να δεις τι έγινε εδώ. Στην ψυχολογία υπάρχει η παρηδολία. Η παρηδολία βγαίνει από το είδωλο. Όταν βλέπουμε εμείς κάτι, κρατιέται εδώ στην προσωρινή μας μνήμη και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι. Αναμφισβήτητα. Όταν λοιπόν ξεφύγει μία εικόνα, η οποία την έχουμε εμείς τόσο βαθιά μέσα και θέλουμε να τη βγάλουμε από την πίστη μας, από οτιδήποτε, τότε τι κάνει αυτή η εικόνα? Σε αυτό το οποίο βλέπουμε, πάει στην προσωρινή μνήμη μια εικόνα της φαντασίας που κάθεται και είναι σαν να βλέπουμε live. Ναι. Και λες, το βλέπω, φωτογράφησέ το. Ναι. Αυτό λέγεται παντοδολία. Συμβαίνει. Και είναι επιστημονικά αποδεκτό. Ναι. Και είναι η παντοδολία. Ναι, είναι ένα αποστολή πολύ σωστό. Και το ανέφερα αυτό γιατί πράγματι είχα την περίπτωση αυτού του ανθρώπου ο οποίος δεν κοιμόταν και μου λέει, εξήγησέ μου. Δεν εξήγησε πώς συνέβη. Ναι. Είναι παντοδολία. Είναι επιστημονικό, δεν είναι μεταφυσικό. Και είναι και πολύ πίστη που λες σε κάτι.
που το φέρνει σαν πραγματικότητα από την πολύ πίστη κάτι που έχει περάσει το μυαλό. Ακριβώς. Έχουμε δει όταν έβλεπε, δικαζόταν η Αθανασία του Εγάλου. Δεν ξέρω αν. Ναι. Τη θυμάσαι την. Πολύ καλά το θυμάμαι έτσι. Το δεδομένο με υπουργού κολλητού τότε. Έτσι. Αυτή η γυναίκα είδε την Παναγία. Το σταυρό πάνω που έβγαλε. Είδε την Παναγία. Ναι. Αυτό εμένα με έχει πίεσει ότι την είδε. Δεν την είδε όμως. Αλλά την είδε. Από την πίστη της. Από την πίστη της. Mm-hmm. Την είδε, λέει, να κάθεται εκεί. Αυτό τι είδε. Είδε αυτό που έβλεπε. Που ήθελε να δει. Που το πίστευε. Έβλεπε το γεγονός, έβλεπε το δέντρο. Το εξηγούσε ο εγκέφαλος ότι αυτό είναι δέντρο. Mm-hmm. Αλλά είδε δίπλα, λέει, την Παναγία να εμφανίζεται. Αυτό είναι η παρεδονία. Και είπαμε πώς γίνεται στην παρεδονία. Ναι. Φεύγει η εικόνα, μπαίνει μια εικόνα βάση της πίστης mm-hmm. και βλέπουμε γεγονός. Κολλάνε το φωτογραφίες, δεν υπάρχει. Βεβαίως. Ναι, και έχει πάνω και σε θρύλους έχει συμβεί αυτό κάποιοι σε διάφορα χωριά. Όπως έχει γίνει στις Φυσαρίδες που λέγεται κάτω στην Κρήτη έξω που λέγανε που γίνεται την αμαχία, που λέγανε. Μα βλέπουμε και οι στρατιώτες. Όχι. Βλέποντας τα κύματα να κάνουν έτσι, κάνανε και εικόνες κάποιοι από τη μεγάλη πιστοτική. Έχει γίνει μια μεγάλη μάχη και έχουν γίνει όπως λες από τη μεγάλη. Ωραία, λοιπόν, Βασούλα. Μέχρι και το αφεντικό της δάγκωσε, μα λέει εκείνη. Ήθελε να το κάνει πιο άγριο, μάλλον. Το έφτασε στα όρια τη, λέει ο Βασίλης, για εκείνο το Τρανέλα, για εκείνο το θέμα με τον Μπούρντο. Βασούλα, τα ζώα αντιλαμβάνονται τα πάντα και το εκφράζουν ανάλογα. Ναι, αντιλαμβάνομαι, είναι διαφορετικό ναι. πράγμα από το διαισθάνομαι. Τρανέλα. Ναι, Βασούλα, έτσι είναι, κάτι ξέρω κι εγώ από σκυλάκια. Από το 1984 ασχολούμαι με τα κυνηγό σκυλά. Και αν δεν τα τάιζα. Και αν δεν τάισα σκυλάκια. Εγώ έτσι μεταξύ δεν ασχολούμαι με σκυλιά, πραγματικά. Δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό. Ναι. Απλά εξηγώ. Με κάποια πράγματα, ναι, δεν είναι καμία. Μπορεί να γίνει έτσι. Δεν σωστά, είναι. Δεν έχω γιατί ποτέ. Γιατί είδα που είπαν για σκυλάκια και. Είπαν κουβέντα... επειδή το έφερε κουβέντα, όχι, επειδή πήγα το διπλανό. Και είπε, εμένα ο Ηλιάς μου είπε, έλα να μιλήσουμε διάφορα. Βεβαίως, άλλα μπορεί σε λίγο να με ρωτήσει. Εάν η τεχνολογία απελευθέρωσε ή υποδούμε στον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Ναι, σωστά, τραβηγμένο. Ή να μου πει με πόσε κόμμε ήμουν χθε το βράδυ. Είδατε. Από τον Λόγκο προ το Ισόγειο, κατευθείαν. Από το Ισόγειο προ το Πέμπτη. Ματούλα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλώ τη ματούλα μα. Και μπράβο σου, Βασίλη μου. Λέει η Βασούλα και τρανέ. Γεια σου, Βασούλα και Βασούλα, φυλάκι Βασίλη. Λοιπόν, παιδιά, θέλω σα παρακαλώ πολύ τώρα. Ξεκινήσαμε τον Ρίγα Αμερικάνου έτσι από την αρχή λίγο με τα φυσικά πραγματάκια. Ωραία, γιατί τα έχουμε κάθε ή σε κάθε θέμα που θα το φέρει κουβέντα πάνω. Θα ασχοληθούμε. Πάω εγώ να δω. Αυτό που θέλω, ελάχιστα δευτερόλεπτα, να δούμε τη φίλη μας την Έμι εκεί πέρα, με τον κόσμο της, και θα γυρίσουμε. Like. Πάμε. Τα πράγματα που δουλεύουμε, απλά λαξεύουμε. Μπορείτε να μας βρείτε παντού, μπαίνοντας στο dcpavlagr.com. Αν ξεμείνατε από κομμωτήριο, η Κυριακή είναι δίπλα σας και εκεί θα μας βρείτε. dcpavlagr.com. Τα καταστήματά μας δεν δουλεύουν. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ λοιπόν μετά ό,τι βλέπετε δεν κρίνουμε τίποτα άλλο. Diaz Coiffure, Coiffure το λέω καλά ή σωστά ή λάθος δηλαδή, γαλλικά. Το Coiffure. Diaz. Κουαφύρ. Η γαλλική γλώσσα είναι πολύ δύσκολη και είναι μόνο με την προφορά. Άλλο να πεις, ας πούμε, je veux, άλλο να πεις je vais, ανοιχτό. Άλλο να πεις attention, άλλο να πεις intention. Δηλαδή με ένα ελληνικό νι αλλάζει. Να κάνει αλλαγή. Βεβαίως. Είναι... παίζεται στο άκουσμα, αυτό λες είναι και στο θέμα της γαλλικού άκουσμα ακούγοντας ή στα ελληνικά εμείς εκεί παίζει ακούγοντας μια άλλη εθνικότητα τα λόγια πρέπει να παίξει έτσι ή είναι και στα γαλλικά έτσι ανάλογα, εκεί παίζεται στο γαλλικό στο γαλλικό, είναι κουαφύρ έτσι προφέρεται τουλάχιστον και ωραία. Ωραία, για να εδώ και Βασούλα και τον Γέροντα Παΐσιο Άγιο πια. Όταν το φωτογράφησαν... Όπα, συγγνώμη, έχω μια ένσταση, το Άγιο που λέει, να το εξηγήσω. Mm-hmm. Ακούστε. Άγιο πια. Να το διαβάσω όμως όλο. Ναι, έχω μια ένσταση να το για πω το εκεί που λέει για πάμε. Το Άγιος. Πάμε. Και είναι πραγματική ένσταση, έτσι. Απλά για να την καταλάβουμε. Άλλο ο Απόστολος, άλλο ο Άγιος, άλλο ο Όσιος, άλλο ο Σιωμάρτυρας και άλλο ο Μέγας.
Άγιοι ήταν λίγοι και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην Καθολική Εκκλησία. Οι Άγιοι ήταν λίγοι. Γιατί ήταν λίγοι? Διότι Άγιος σημαίνει ότι μαρτυρώ και πεθαίνω στο μαρτύριο για την πίστη μου. Ναι. Αυτό λέγεται, αυτός είναι ο Άγιος. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν Απόστολος, δεν ήταν Άγιος, έτσι. Ο Άγιος Αντώνιος που λέμε δεν ήταν Άγιος, δεν πέθανε πάνω σε μαρτύριο, ήταν Μέγας Αντώνιος, Μέγας Αθανάσιος, ναι, ο μαθητής. Ναι. Λοιπόν, Μέγας Κωνσταντίνος, δεν ήταν Άγιος. Ναι. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Παΐσιος, τι έγινε, γράφτηκε στο αγιολόγιο του Πατριαρχείου ως Όσιος. Και κατά κόσμον λέγεται Άγιος. Στην ουσία είναι Όσιος. Όσιος. Έτσι. Δεν είναι αυτό το Όσιος, τώρα πάμε σε... Όσιος, το Θεό, είμαι κοντά στο Θεό. Είμαι κοντά στο Θεό. Αλλά ο Όσιος έχει μια διαφορά με τον Άγιο. Ο Άγιος, είπαμε, πεθαίνει πάνω στο μαρτύριο, όπως έγινε με τον Άγιο Γεώργιο, με τον πρώτο μάρτυρα, τον Στέφανο, τον Άγιο Στέφανο, αυτοί όντως είναι Άγιοι. Ο Όσιος είναι αυτός που είναι κοντά στο Θεό, αλλά δεν έχει πεθάνει από μαρτύριο, πέθανε κανονικά. Έτσι. Γι' αυτό τον είπα, έχω ένσταση, είναι Όσιος, δεν είναι Άγιος. Και μερικοί, Νίκο, μου φαίνεται πως το Μέγας το πήραν επειδή, μην παρεξηγηθώ εκκλησιαστικά και χριστιανικά, εξυπηρέτησαν και χριστιανικά κάποιους κύριους, δηλαδή ο Μέγας Κωνσταντίνος π.χ. Μα το Μέγας, το Μέγα, δεν γιατί... είναι από Αγιοσυνητό, όχι. Δεν είναι σαν να βοήθησε το χριστιανό. Όχι, ακριβώς. Ο Άγιος με το θάνατό του διέδωσε το χριστιανισμό για να ακολουθούν οι υπόλοιποι, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, σωστά. Δηλαδή αν δεν είχαν πεθύνει οι Άγιοι δεν θα ξέραμε την ύπαρξη του Χριστού. Τέλος. Ναι. Μέχρι εδώ, καλά. Ναι. Έλατε για το Μέγα Κωνσταντίνο που δόθηκε Μέγας Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Δεν ήταν Άγιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, έτσι. Δόθηκε όμως γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος επέτρεψε ελεύθερα τη θρησκεία. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει να μην εκδιώχονται οι χριστιανοί. Ναι, φοβερές. Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν Μέγας Κωνσταντίνος. Μέγας Αθανάσιος. Ναι. Μέγας Βασίλειος. Ναι. Όσιος Δαβίδ, Όσιος Ιωάννης Ρώσος. Όσιος Παΐσιος. Ναι, όχι Άγιος. Το ότι ο λαός τους έχει αγιοποιήσει όλους, τους έχει κάνει ακταρμά και τους λέμε Αγίους όλους, δεν είναι όλοι Άγιοι. Είναι η βαθμίδα τους. Λοιπόν, όταν το φωτογράφησαν λοιπόν η ζωή, όταν ήταν χωρίς να το θέλει ο ίδιος, μετά τη φωτογραφία δεν φαινόταν ο ίδιος. Μόνο το φόλι. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά. Βέβαια, καταγράφεται σε κάποια βιβλία που έχουν βγει. Ακούστε να δείτε. Αλλά εκεί δείχνει σαν να ήταν άγιος, σαν να ήταν κάτι, ναι. Σαν να εκεί ξεπεράσει. Να ξέρετε την κάτι. Ίδιος. Μην ξεχνάτε πώ θα δω μα πάντα έτσι. Όχι, διπλό πεσμό. Ωραία, ωραία, καλά είμαστε και δύο μα. Γιατί και εγώ που σε με πα που στα αγγλικά κάτι φορέ, σε πάω κι εγώ. Σε παρασύρα. Λοιπόν, απάνω σε αυτό έχουν υποθεί κάτι τέτοια πράγματα. Ότι σαν να μην υπήρχε το σώμα του εκεί, για την ίδια στιγμή λέει μπορεί να ήταν. Άκουσα να μην το συνηθίσω έτσι. Μπορεί να είναι στην Αμερική λέει και έκανε καλό σε έναν. Που χείριζε, γινόταν χείριση, έχουν αναφερθεί τέτοια πράγματα σε βιβλία. Ότι την ίδια βραδιά είχε πάει αλλού και κουράστηκα λέει και γύρισε. Εντάξει, μην το πάμε μεταξύ μύθου και πραγματικότητα, δεν ξέρω πού πέσει. Κοίταξε να δει, πάντα υπάρχει μια πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα αργότερα, ένα ιστορικό γεγονό που είναι πραγματικό, αργότερα που δεν καταγράφεται το ιστορικό του γεγονό, σταματάει, γίνεται μύθο. Ναι. Μύθο τι είναι. Ακούμε, ναι, με ένα πραγματικό γεγονός, αλλά έχει έρθει σπασμένα μέσα από τον κόσμο και έχει από ιστορικά γεγονότα. Με αποτέλεσμα να γίνεται δηλαδή αναντάλλον. Δηλαδή να παρουσιάστηκε έτσι και να μην παρουσιάστηκε έτσι. Γίνονται πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σωστά, και μπορεί ο μύθος να είναι και αλλοιωμένος, έτσι. Ο μύθος είναι αλλοιωμένος. Γιατί δεν έχει την. Το ιστορικό της, δεν έχει το χρονικό της ιστορίας, έχει το χρονικό των ανθρώπων, οι οποίοι στόμα με στόμα το διαδίδουν. Με τον Παΐσιο διαδίδουν στόμα με στόμα. Να σου πω όμως κάτι. Ξέρεις ότι ο Παΐσιος θα ξεπεράσει ακόμα και τον Χριστό μετά από 2000 χρόνια. Αν τώρα ακούγονται από το 93 που έφυγε ο Άγιος Πατέρας, ναι, να το πούμε έτσι, που έφυγε, μέχρι τώρα βλέπεις τι λέγονται και τι γράφονται. Σωστά. Μέσα σε 10 χρόνια.
Τι θα μου πει στα 200. Δεν ξέρω. Θα έχει γίνει, όχι μύθος, έτσι, ένα πραγματικό γεγονός, διαδίδει ο κόσμος και γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό, Βασούλα. Είχε απλά γίνει κάτι με μια μαγνητοφώνηση. Και καλησπέρα μας γράφει η Ζωή, η Λορέτζου, καλώς στη ζωή μας. Καλησπέρα, αξιότιμη κύριε, καλώς την. Τραγουδιστριά μας και ωραία, ωραία φωνή και ωραία παρουσία η Ζωή πάντα. Ναι. Βασούλα, έχω δει σχετικό άρθρο που το αφηγεί το ίδιος ο φωτογράφος από τον αποκαλεί πλέον η Ορθοδοξία. Άγιο τον αποκαλεί πλέον η Ορθοδοξία μας. Από ήδη είπαμε αυτά. Εγώ λέμε, είπα το Άγιος είναι κατά το λαό, αλλά σαν ουσία πραγματική είναι Όσιος. Οι Άγιοι είναι λίγοι, είναι πέντε σε όλη την Εκκλησία. Λοιπόν, sorry, αλλά σας έχασα από αρχής. Ο κύριος καλεσμένος σας τι είναι? Είναι από όλα. Μια μίξη μεταξύ δύσκολα. Θα καταλάβεις και... κουβεντιάζοντας, πραγματικά του ταιριάζουν τον Νίκο πολλά πράγματα. Πέρα από το επιτυχημένο δρόμο που έχεις, πολλά πράγματα από το χώρο του καλλιτεχνικό μέχρι το εμπορικό σε σπουδαία μορφή. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι από το FBI. Όχι, είναι από το Μιχάλης. Αν τα βρει κανός, λέει, να μην πω μέσα. Έλεγε χθες ότι είναι ο Μιχάλης. Μιχάλη, άκουσε να σου πω κάτι. Του Αμερικανός προσδιορίζει γεωγραφικά. Εγώ είμαι Αμερικάνος. Δεν προσδιορίζουμε γεωγραφικά, σαν επίθετο. Άρα λοιπόν είναι επίθετο. Ναι, λοιπόν, Ζωή. Λορέντζου, ωραία, ευκαιρία να σε συλλάβει. Λέει, όταν έγραψε ο Μιχάλης ότι είναι από το FBI, είναι ευκαιρία να σε συλλάβει. Λέω, παιδιά, πραγματικά είναι κουβέντα στη κουβέντα που φέρνουμε έτσι. Μπορούμε να ψαχτούμε, γιατί καμιά φορά όταν μιλάς σε πάρα πολλά πράγματα, βάζεις το και το μυαλό και γίνεται μία τριβή, παιδιά, είτε σε πράγματα που δεν έχουμε σκεφτεί, είτε σε πράγματα που ξέρει ο άλλος και μας ενημερώνει και μας βοηθάει σε κάτι να πούμε. Εσύ και εγώ αυτή τη γνώμη είχα. Να πει είχε τώρα τη διευκρίνηση που έκανε ο Νίκος, ήταν πολύ ωραία. Τι είναι Όσιος, τι είναι ο Άγιος, τι είναι ο Μέγα, τι να καταλάβω τι από αυτά είναι. Δεν προφέρουν διαφορετικές βαθμίδες σε όλα. Όπως η πρώτη βαθμίδα είναι ο Απόστολος. Που βγαίνει από το Αποστολή. Ήταν αυτοί οι μαθητές που ήταν. Η δεύτερη βαθμίδα είναι οι Ισαπόστολοι. Είσαι Απόστολοι, ναι. Είσαι με τους Απόστολοι. Πολύ είναι ένα Απόστολο. Δηλαδή, πρόσεξε, ήταν όσο ζούσε ο Χριστός, είσαι Απόστολος και ζούσε και ήταν, πέθανε, έφυγε δηλαδή, σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά αυτός μετά, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν ο Σαούλ, έτσι λεγόταν. Ναι, ήταν, τότε. Αυτός ήταν εις Απόστολος, δηλαδή, άκουσε να δεις τι έγινε για τον εμείς Απόστολο. Όταν, αυτό ήταν κατά του χριστιανισμού, έτσι. Πολύ. Όταν περίπου το 53 μετά Χριστόν, ο πρωτομάρτυρας που ήταν ο Άγιος Στέφανος, βγήκε για να μιλήσει ανοιχτά για τον χριστιανισμό, όταν τον πεντροβόλησαν μέχρι θανάτου τον Άγιο Στέφανο, ο Σαούλ, ο Απόστολος Παύλος, ήταν παρόν. Ήταν παρόν. Ήταν παρόν στον πεντρεβολισμό του. Ήταν παρόν στον πεντρεβολισμό του και ήταν μεγαλύτερος δίωκτης χριστιανών. Φαντάσου λοιπόν ότι με το που τελείωσαν τον Στέφανο, έφυγε να φύγει, να πάει να τελειώσει οπουδήποτε υπάρχει χριστιανισμός. Και εκεί έγινε το σκηνικό στο οποίο είδε το Σαούλ. Σαούλ, γιατί με διώκεις, γιατί με καταδιώκεις. Εκεί εκτυφλώθηκε. Γύρισε πίσω και πήγε στον Αθανάσιο για να τον κάνει καλά στα μάτια του, αλλά έγινε θαύμα και όντως έγινε. Αλλά από τότε όμως, αυτός είναι ο Απόστολος. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε έναν αγώνα υπέρ του χριστιανισμού, γύρισε όλο τον κόσμο. Βέβαια. Έτσι. Αυτός είναι ο Ιησούς Απόστολος, δηλαδή δεν ήταν στην αποστολή του Χριστού. Είναι ήταν... Απόστολη είναι υποτίθεται 12 μαθητές. Δεν ήταν 12, μαθητές του Χριστού ήταν 100. 70. Ήταν και 100. Καμιά βλυνταριά. Αλλά οι 12 ήταν πιο κοντινή του, οι πιο δίπλα του. Οι πιο φίρμες. Τότε, λίγο αλληγορικά. Έτσι. Γιατί είχε κάτι γυναίκες. Ακολουθούσε πολλοί κόσμος. Και όλοι αυτοί ήταν μαθητές. Το ακολουθούσε πολλοί κόσμος και ήταν μαθητές. Ήταν Έλληνας. Αυτός είναι ο Ιησούς Απόστολος. Ναι.
Μετά πάει ο Άγιος. Α, επειδή είπαμε μετά τι... πάει ο Μέγας. Mm-hmm. Δηλαδή ο Αντώνιος, ας πούμε, είναι ο πρώτος Μέγας που δόθηκε στην Εκκλησία. Mm-hmm. Κάπου το 370 μετά Χριστόν. Mm-hmm. Ήταν και ο πρώτος που δημιούργησε την ψαλμοδία. Έτσι. Τους ψαλμούς. Ο Μέγας Αντώνιος. Λέγεται Μέγας γιατί ήταν υπηρέτης του χριστιανισμού. Mm-hmm. Πήγε στην έρημο, έφτιαξε μοναχισμό, όλος ο κόσμος εκεί. Έκανε ολόκληρο έργο. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο Μέγας. Και το συνέχισε βέβαια μετά ο μαθητής του, που ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. 17 Γενάρου, έλεγε 18 Άνου. Mm-hmm. Δεν είμαι παπάς, μην με κοιτάζετε. Mm-hmm. Δεν είμαι κληρικός, δεν είμαι αναλυτής θεολόγος, δεν είμαι τίποτα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το συζητάμε τώρα. Ναι, λοιπόν, σωστά. Γιατί προηγουμένως κινδύνευσα ότι είμαι εκτινίατος. Λοιπόν, παιδιά, Νίκος Αμερικάνος σήμερα ένα ωραίο μυαλό. Έτσι, εγώ χαίρομαι να μιλάω και ειδικά είναι κόμπι θα κάνουμε, θα μείνει να την έχουν και θα βλέπουμε και όσοι δεν την είδαν να την ξαναδούν. Τρανέλληνας, ο Άγιος Γερόντας Παΐσιος ήταν φωτισμένος από το πνεύμα του Άγιου και αυτό που έκανε ήταν να δώσει λεπτομέρειες στις προφητείες του Πατροκοσμά. Μιχάλης, πιστεύει στην επόμενη ζωή ο Νίκος? Αν ναι, πώς το έχεις στο μυαλό του? Ωραία ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Είπα και προηγουμένως, το είπαμε μάλλον, ότι ακόμα και επιστημονικά, όταν η ύλη είναι αδιαίρετη, σαν ύλη, το σώμα, είναι αδιαίρετο με το πνεύμα και με την ενέργειά του. Δεν διαίρεται. Όταν λοιπόν χάνεται η ύλη, το φυσικό τμήμα, η ενέργειά του δεν χάνεται. Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Αυτό είναι η φυσική. Μπορεί να το δείτε και στη φυσική. Η ενέργεια δεν χάνεται. Άρα, πού πάει αυτή η ενέργεια και τι κάνει αυτή η ενέργεια? Πιθανόν να ακολουθεί ένα παράλληλο σύμπαν. Πιθανόν. Αλλά δεν χάνεται. Δεν μου ρίχνει να σου κάνω δύο παρατήσεις και το συνήγορο του διαβόλου. Έχουμε μία μπαταρία που έχει ενέργεια και την πετάμε, εξαφανίζουμε. Ναι. Η ενέργεια. Μπορεί να πούμε ότι χάνεται και ή δεν χάνεται και αυτή, να την πω αλληγορικά. Κοίταξε, όταν λέμε ενέργεια, μιλάμε για την, για την πυκνότητα. Δηλαδή, αυτό εδώ έχει ενέργεια. Ναι. Τι θέλω να πω. Στον άνθρωπο η ενέργεια φωτογραφίζεται με τη μέθοδο Κίλερ. Ναι, μπορεί να τη φωτογραφίσουμε. Φωτογραφίζεται, ναι. Άρα, έχουν γίνει και κάποια πειράματα. Όταν είχαμε βία τροχεία, όταν φωτογραφίζανε στο τροχαίο, αντιδρούσε η ενέργεια στη φωτογράφηση. Βγαίνανε κάποια γύρω. Και βγαίνανε πολύ πιο δυνατά η ενέργεια αντιδρούσε. Η ίδια. Να προστατεύει το σώμα. Σε φωτογράφηση αυτή. Σε φωτογράφηση. Η οποία επιστημονική φωτογράφηση. Ναι. Αλλά η επιστήμη δεν έχει προχωρήσει παραπέρα πάνω σε αυτό το οποίο. Γιατί δεν έχει στοιχεία. Ναι. Δεν έχει στοιχεία για να μπορέσει να πάει να αποδείξει. Τουλάχιστον. Να... Ναι. Δεν έχει στοιχεία. Αλλά υπάρχει ενέργεια. Ναι. Και τώρα το τι πιστεύω, γιατί μου το είπε προσωπικό, ναι. Τι γίνεται μετά τον αποκόλληση του σώματος και της ενέργειας, δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι δεν χάνεται. Τώρα, εάν λειτουργεί σε ένα παράλληλο σύμπαν, εάν ξαναέρχεται μέσα σε ένα σώμα, αυτά τα οποία λέγονται στην μεταφυσική, αυτό εγώ δεν το ξέρω. Προσπαθώ. Κάνω και εγώ τα πειράματά μου να δω. Ψάχνω. Αλλά προς το παρόν δεν είναι να καλύψει τι ακριβώς γίνεται. Ξέρω όμως ότι δεν κάνετε. Έχετε σπάνιο επίθετο Νίκο από όπου κατάγεστε, λέει η ζωή Λορέτζου και είναι η κατάγεστε που κατάγεστε. Ναι. Κοίταξε. Αν το πούμε χιουμοριστικά, κατάγομαι από το έψιλον του λαγού, το οποίο είναι 270 έτη φωτός μακριά από εδώ, νότιο-δυτικά της Ανδρομέδας. Το χιουμοριστικό που λέμε. Λοιπόν, το Αμερικάνος είναι ένα επίθετο, το οποίο βγήκε από τον προπάπου μου, που ήταν όντως στην Αμερική, ήταν έμπορας, με υφάσματα ασχολούταν, έκανε εισαγωγή υφασμάτων και τότε στην κοινωνία του έλεγαν ο Αμερικάνος και έμεινε. Πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, κατοχυρώθηκε το όνομα και εγώ το πληρωνόμισα, το πήρα έτσι. Ναι, είναι από ζωή, ο Παπαγεωργίου. Είναι Παπαγιώργη, από την επόμενη είναι Παπαγιώργη. Παπαγιώργη, λοιπόν, έτσι βγήκε δηλαδή. Σωστά. Ναι, Σαούλ, γιατί με καταδιώκησε, με διώκησμα, το είπαμε Αμερικάνε, μαζί το είπαμε Αμερικάνε, λέω. Τρανέλλα και Βασούλα, ποια είναι η γνώμη σας για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και πότε βλέπετε να έρχονται? Και πότε βλέπετε να έρχονται καλύτερες μέρες? Γενικό θέμα το.
Τι να πω, στην Ελλάδα λοιπόν, εγώ πώς το, να πω το πώς το βιώνω εγώ, χωρίς να θέλω να τοποθετηθώ πολιτικά, κομματικά. Είμαι πολιτικοποιημένος, δεν είμαι κομματικοποιημένος. Εγώ πώς το βιώνω αυτή τη στιγμή. Εγώ βιώνω το εξής, ότι μέσα στο Δαφνί υπήρχαν σε τρελοί. Ο ένας έκανε τον Απολέον, πιο κάτω έκανε ο άλλος τον Γκολοκοτρώνη και πιο πάνω ο άλλος έκανε τον Πρωθυπουργό. Τους επισκέφτηκα πολλές φορές μέσα στο Δαφνί, βλέπω τον Πρωθυπουργό, δίπλα του, λέω τι είναι αυτή. Αυτή λένε οι υπουργοί μου. Και είχαν κάνει μια κυβέρνηση ολόκληρη. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η τρελή λοιπόν, δεν δράπεσαν να τους φυλάξει. Από την ψυχιατρική. Άρχισαν να τους αναζητούν πουθενά. Βάλαμε υποψηφιότητα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή βιώνουμε αυτό που βιώνουμε. Για όλα τα χρόνια λες τώρα ή μόνο. Δεν τοποθετούμε λέει πολιτικά. Κάτι τρελή. Πήραμε δουλειές αμερικά. Πάντως γενικά το ενίσχυε όλα τα χρόνια το σύστημα, το πολιτικό. Ένας λέει έκανε το τάδε. Το κλείνω το θέμα, παιδιά. Το καταλαβαίνω. Πάμε, προχωράμε. Και η κρίση Βαθένη. Το έκανα εγώ για να το κλείσω. Το κατάλαβα, ναι. Εντάξει, γι' αυτό το προχωράμε. Το έκανα εγώ για να το κλείσω. Η κρίση Βαθένη λέει και φως δεν φαίνεται από πουθενά. Λέει Βασίλειο και τον Έλληνα, ο Μέγας Άγιος Αντώνιος πάλεψε πολύ με τον ακατονόμαστο και κάποτε κατόρθωσε να φυλακίσει κάποιο δαίμονα. Αθανασίου. Καλησπέρα σας, μεγάλη μας τιμή που έχουμε γνωρίσει τον κύριο Αμερικάνο και μας μαγεύει με τα λόγια του. Καλό Πάσχα σε όλους. Γεια σου. Καλή Ανάσταση, φίλε μου, γιατί το Πάσχα είναι το φαγοπότι, έπεται της Ανάστασης. Άρα, το η Πάσχα Ανάσταση είναι το κύριο γεγονός. Άρα, καλή Ανάσταση, αλλά εσύ τώρα με πήγες στο φαγοπότι μετά την άλλη μέρα. Την πήρξες την Ανάσταση. Άρα λοιπόν, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλύτερα. Εγώ σου έχω καλή Ανάσταση. Ωραία. Νίκο, τι πιστεύεις, λέει ο Μιχάλης, για τις μεταθανάτιες εμπειρίες πολλών ανθρώπων. Πολλοί διηγούνται με λεπτομέρειες όσοι είδαν ενώ δεν βγήκαν έξω. Ενώ βγήκαν έξω από το σώμα τους σε χειρουργία. Πήγα να το πω τότε. Όχι, είναι. Όταν ένας εγκέφαλος δεν τροφοδοτηθεί από οξυγόνο μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, είναι dead. Τέλος. Καίγεται. Δεν υπάρχει εγκέφαλος. Ακούστε να δω τι γίνεται. 20 είναι. Δεν είναι πολύ λίγο. Ο εγκέφαλος. Α, όχι να χάσει τη σκηνή. Όχι, για τον εγκέφαλο. Άκουσε να δει τι γίνεται. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει μια τρομερή άμυνα πίσω. Τρομερή άμυνα. Όταν λοιπόν για κάποιο λόγο δεν μπαίνει το οξυγόνο ο εγκέφαλος και πένε να πεθάνει ο εγκέφαλος, να γίνει κλινικά νεκρός, εκεί λοιπόν ρίχνει τα πυρηνικά του όπλα, το οπλοστάσιο του οργανισμού για να τον κρατήσει πάσα θυσία στη ζωή. Τι είναι αυτό το οπλοστάσιο? Είναι μια ορμόνη η οποία εκείνη τη στιγμή αυτή η ορμόνη παράγει ένα συνέστημα τρομερό, το οποίο όσο είσαι ζωντανός δεν το έχεις νιώσει ποτέ. Μια απίστευτη γαλήνη. Γι' αυτό βλέπετε εκεί στα τελευταία τους όλοι είναι με ένα χαμόγελο. Είναι τόσο γαλήνη, είναι από την παραγωγή αυτή της ορμόνης. Εάν μέσα σε αυτά τα δευτερόλεπτα ξαναεπανέλθει ο οργανισμός, η ζωή αυτή, ναι, επανέλθει ο οργανισμός γιατί πήρε καλή τροφοδοσία ο εγκέφαλος από το οξυγόνο, εκεί λοιπόν φεύγει από αυτό το συνέστημα που πραγματικά ένιωσε, γιατί είναι συνέστημα που τον ένιωσε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και να σου πω και κάτι, όταν πας να πνιγείς εδώ, το συνέστημα αυτό μπορεί να το νιώσεις εκεί που πας να πνιγείς ακριβώς. Γι' αυτό βλέπεις πολλούς ναρκωμανείς πολλές φορές για να φτάσουν σε αυτή τη γαλήνια, στο γαλήνιο συνέστημα, κάνουν αυτό το πράγμα. Πνίγονται. Παράγει ο οργανισμός την συγκεκριμένη ορμόνη, γιατί αντιδρά στην μία οξυγόνωσή του. Στο κακό είναι. Ναι. Την ώρα που αναγεί κάτι. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν φαίνεται σαν να έχουμε μια μεταθανάτια εμπειρία. Ενώ δεν είναι εμπειρία. Γιατί μεταθανάτια εμπειρία είναι εγώ να είμαι κλινικά νεκρός και στον εγκέφαλο και στην καρδιά και την επόμενη μέρα
Να, είσαι... να επανέλθω. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία της ιατρικής. Και δεν έχει συμβεί γιατί μετά από 20 δευτερόλεπτα ο εγκέφαλος, εάν δεν, δεν οξυγονευωθεί, τελειώνει. Άρα λοιπόν δεν είναι μεταθανάτια εμπειρία. Είναι το συνέστημα αυτό το οποίο δημιουργεί. Και να σου πω κάτι, πώς μεταθανάτια, πολύ σωστά το λέει η ίδια λέξη. Άμα είχε γίνει θάνατο, πώς θα ήταν μεταθανάτια. Δεν είναι, σε αυτό έχει δίκιο. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό, Νίκο, που λέμε, έτσι να το φιλοσοφήσουμε λίγο. Αυτό που λέμε πως είναι κλινικά νεκρός, κλινικά νεκρός. Δηλαδή μπορεί κάποια πράγματα να μην έχει πολύ επαφή, αλλά δεν θα πει αυτό να είναι νεκρό το σώμα, πάνε επειδή δουλεύουν κάποια πράγματα. Το σώμα μπορεί να δουλεύει και καμιά δουλεύει. Δουλεύει. Κλινικά νεκρός είναι καμιά επαφή. Οριοθετείται ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή οι βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου δεν λειτουργούν. Ενώ η καρδιά δεν λειτουργεί κανονικά. Γι' αυτό και κρατάει. Γι' αυτό και κρατάει. Ή το με μηχανήματα τεχνικά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Και δεν λειτουργούν οι βασικές λειτουργίες. Mm-hmm. Και σου λέει είναι κλινικά νεκρός. Ωραία. Λοιπόν και η ζωή Λορέζου. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, Νίκο. Τα πάντα είναι φυσική και χημεία, τα πάντα όμως. Φυσικά. Όλα είναι. Παιδιά, θα πεταχτούμε τώρα λίγο φυσικά και χημεία, θα πάμε ακόμα και μέσα στα ιδιωτικά. Η χημεία, η άτιμη είναι τα πάντα στα ζευγάρια. Να πεταχτούμε αυτό, να θέμαστε άλλο και να θέμαστε. Δεν υπάρχει χημεία. Είναι συντονισμός ενεργειών μεταξύ δύο ανθρώπων. Mm-hmm. Οι οποίοι κάνουν με κάποια ιδιοσυχνότητα, δεν έχει δει πολλές φορές. Αυτό δεν μου έχει κάνει τίποτα, παιδιά. Ναι. Τίποτα, απολύτως. Όμως δεν τον πάω με τίποτα, ούτε αν τον βλέπω δεν θέλω. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ιδιοσυγνότητα ταύτιση, αυτό που λες εσύ χημεία, εγώ σου το δίνω, σου το κάνω γεωγραφία, για να σου δώσω να το καταλάβεις κιόλας. Ναι. Γιατί το χημεία είναι κάτι άωριστο. Τι πάνε με χημεία. Χημεία εννοώ ότι... Δεν εννοείς, τι είναι χημεία. Να σου πω και εγώ τι εννοώ χημεία. Χημεία έχουμε, είναι συγκεκριμένες ενώσεις διαφόρων στοιχείων που κάνουν κάτι να είναι θετικό ή αρνητικό, να κάνουν ένα άλλο, πώς το λέμε, όχι επίτευγμα, γιατί μπορεί με χημεία το οξυγόνο υδρογόνο, φτιάχνουμε τον άλλο οξυγόνο. Άρα λοιπόν τη χημεία τι είναι πάλι, εισπράττω τα δικά σου κύματα, την άβρα του ανθρώπου που είναι δίπλα σου, πώς πάει με τη δική σου. Κάποιοι έχουν αρνητικά και δεν ναι, αυτό άλλο. Πάνω σου να εξηγήσω εγώ. Το πώς μπορεί η άβρα, η ενέργεια, μάλλον να το πούμε καλύτερο, που περιπτύει γύρω από τον άνθρωπο, η οποία είναι άειλη, όχι δεν άειλη. Δεν άειλη, γιατί καταγράφεται η άβρα. Έτσι. Απλά είναι σαν φως, είναι μια δέσμη, είναι κύμα. Είναι σαν σύννεφο, για να το καταλάβεις, το οποίο σε γυρίζει. Και όταν περπατάς, αυτή κινείται, έτσι. Βεβαίως. Κανονικά. Ναι. Και όταν συναντιέμαι εγώ με κάποιον άνθρωπο και πλέκεται η δική σου η ενέργεια, όπως εδώ. Σωστό. Και πλέκεται εδώ η ενέργεια, εδώ μπορεί να υπάρξει μία ιδιοσυχνότητα συντονισμού. Ή μία ιδιοσυχνότητα αποσυντονισμού. Μάλιστα. Και όταν υπάρξει η ιδιοσυχνότητα του αποσυντονισμού, τότε λέω εγώ ότι ο Ηλίας δεν μου κάνει τίποτα. Σωστό. Αλλά δεν τον γουστάρω. Γιατί δεν ξέρω. Ναι. Σωστό. Σωστό πάρα πολύ. Και τα πάντα είναι φυσική χημεία, τα πάντα όμως, σωστά. Και όπως τα λέμε εδώ στη γη, έτσι θα τα λέμε και πάνω. Υπάρχουν ουράνια οικόπεδα, έχει εκεί ψηλά. Φυσικά εκεί δεν είναι καφενείο, οι ψυχές μιλάνε αλλιώς. Αλλά χαιρετώτε συνέλληνα από το Μέγα Σύριο, Νίκο Αμερικάνια, κάνω και λίγο πλάκα κι εγώ. Καλά κάνεις. Λοιπόν, επειδή είπα για το έψιλον το λαγό εγώ. Ναι. Καταλαβαίνεις, το έψιλον του λαγού είναι ένα σύμπλεγμα αστεριών και λέγεται λαγού γιατί τα αστέρια έχουν, όπως τα βλέπουμε εμείς, τα άστρα, τέτοια μορφή που μοιάζει σαν λαγός. Και τα έχουν ονοματίσει έψιλον του λαγού, μη του λαγού, λάμδα του λαγού. Και είπα εγώ τώρα το έψιλον του λαγού και μου λέει για το Σύριο. Εντάξει, πολύ σωστά. Σωστά. Καλά κάνεις, κάνεις η ζωή. Δεν υπάρχει ζωή. Μισό λεπτό, παιδιά, θέλω να πάω. Πού να πας? Θα πάμε δευτερόλεπτα και δύο μάλλον. Ξέρετε, να μην αφήνω τους φίλους μας που είναι πάντα μαζί μας. Πάμε. Και ο προηγούμενος, αλλά και τούτος ο αιώνας, προηγούμενο.
Alpina Catering. Αναλαμβάνουμε και στο χώρο σας δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι, μπουφέ σε όρθια και καθιστά γεύματα, δείπνα, θεματικά πάρτι αλλά και εταιρικές εκδηλώσεις. Φυσικά σε ειδικές τιμές των καιρών. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός, ιδανικό προσωπικό, ελληνικά φρέσκα υλικά, κορυφαία κρασιά για να σας είναι όλα αρχοντικά. Αλπίνα. Για να έρθουμε μέσα, παιδιά, και να έρθουμε η ζωή. Η Λορέτζο λέει: δεν υπάρχει ζωή όπως τη ξέρουμε με τα θάνατον. Σβήνουμε. Τελειώνουμε. Τέλος. Γινόμαστε τροφή για σκουλίκια. Το σκουλίκι είναι ο άρχον του σύμπαντος προς το παρόν. Άρα δεν πιστεύει σε μεταθανάτιο η ζωή. Πιστεύει αυτό που λέγαμε στην αρχή που δεν είχε μπει, ότι που λέγαμε το ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, ή δεν υπάρχει όπως παρακολούθησε από την αρχή. Εδώ η ζωή, εδώ είναι, θεωρεί πως είναι, τελειώνουν όλα. Το σώμα είναι φθαρτό, θα το φέρει το σκουλί και αναφεσβήτη. Λοιπόν, και η ενέργεια είναι, ας πούμε, που δεν χάνεται παραμένει. Τώρα που πάει, δεν το ξέρουμε αυτό. Ωραία. Και αυτό είναι, μπορεί να πάει και σε ένα παράλληλο σύμπαν, δεν το ξέρω. Και η Ματούλα λέει: εγώ δεν βλέπω να έρθουν καλύτερες μέρες. Α, είναι, γράψαν τα παιδιά πολύ πιο πριν, είναι πολλά μηνύματα. Yeah. Και διαβάζω τώρα την ώρα που λέγαμε το καλύτερες, χειρότερες μέρες. Χειρότερες μπορεί, καλύτερες όχι. Έχουμε την ίδια γνώμη με τη Ματούλα. Μιχάλης, πώς το ξέρεις αυτό, ζωή? Α, πώς δεν υπάρχει ζωή, λέει. Και ζωή. Έχω τις πληροφορίες μου, εισαγωγικά. Δεν είμαι σίγουρη όμως και μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι. Μιχάλης, α, έχεις πληροφορίες, οκ. Okay. Γιώργος, πώς το βλέπετε, κύριε Νίκο, θα πάμε για εκλογές? Ζωή, ναι, από πρώτο χέρι, λέει η ζωή. Παιδιά, πάντως και κόμματα που γίνονται και τέτοια. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. Γίνεται κυρίως κάθε 2 με 3 χρόνια, ενίοτε και κάθε μήνα. Mm. Οπότε, αν πω ότι θα πάμε σε εκλογές, το πιο πιθανό είναι να πέσω μέσα. Λοιπόν, τρανέλληνες, η Ορθοδοξία, η μόνη αληθινή θρησκεία με τον ζώντα Θεό, λέει άλλα. Και πιστεύω τους Άγιους Πατέρες που είπανε για αυτά τα θέματα φυσικά και θα ξαναβρεθούν στην Άνω Ιερουσαλήμ. Μιχάλης, το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου είναι ότι έχει πείσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά. Μιχάλης, και πως ό,τι έχουμε είναι μόνο αυτή η μάταιη σκατοζωή. Και ο Μιχάλης που ζούμε. Ζωή, Λορέτζο, δυστυχώς με την επιστημονική λογική έτσι είναι. Μην πλανάσαι όμως, απλανάσαι όμως. Άλλο ο Θεός και άλλο εμείς. Ο Θεός είναι ενέργεια. Και ο Θεός υπάρχει. Εμείς ακόμα είμαστε κατώτεροι. Δυστυχώς. Λυπηρός στο μέλλον μπορεί να αλλάξει. Θεός είναι ο κατασκευαστής. Αμήν. Ζωή. Ο κύριος Νίκος είναι σπουδαίος ερευνητής. Συγχαρητήρια. Συγκλίνομαι σε πάρα πολλά. Μπράβο, Νίκο. Είναι κύματα. Σωστό. Πολύ ωραία, παιδιά. Και να φύγουμε από αυτά που λέγαμε πριν, ότι είναι τα κύματα του οργανισμού και πώς είναι. Γι' αυτό και είναι λίγο. Κάνει ένα ζευγάρι παρέα. Και το έχουμε πάθει όλη τη ζωή μας. Πάει, βγαίνει, πιάσει ένα χέρι, έπιασε ένα χέρι. Δεν μιλάω και ερωτικά που είναι ακόμη και το ίδιο, ότι το δέρμα και έκανε κάτι. Σε ένα άλλο μυστικό. Σε ένα άλλο. Μόνο από το αγνό μέχρι το αγνό. Και λέει ότι τον άλλον παιδί μου πιάνει το και σου πιάνει. Να τη χημεία που λέγαμε πριν. Αυτό το λέτε εσείς χημεία, αυτό λέω, αλλά δεν είναι. Ναι, είναι χημεία. Αυτό το εξήγησαμε πριν. Είναι, ας πούμε, μια ταύτιση συχνοτήτων, ας πούμε. Εντάξει. Να το πούμε έτσι. Εντάξει. Πάντως είναι έλξη. Είναι, αλλού είναι έλξη, είναι απόθεση. Ναι. Και αυτό είναι μια λέξη. Λοιπόν, παιδιά, για οποιοδήποτε θέμα μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να μιλάμε, να λέμε. Νίκο, μισό λεπτό γιατί. Ωραία. Κάνω μία ανανέωση. Αν δείτε, σε σχολάει το παραμικρό, κάντε και σε καμία ανανέωση. Εμείς είμαστε κανονικά στον αέρα. Αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και το παραμικρό που μπορεί να συμβαίνει στον υπολογιστή σας. Δεν είναι μόνο να φταίμε εμείς πολλές φορές και το ίντερνετ και όλα. Μπορεί να φταίει, γιατί όχι, και κάτι δικό σας με την έννοια της ανανέωσης. Όπως π.χ. εγώ τώρα έκανα μία ανανέωση για να σώσω όχι το κανάλι, ένα μόνιτο που έχω που βλέπω τι βγαίνει. Για να έρθουμε τώρα, Νίκο, σε άλλα πραγματάκια. Να πάμε λίγο σε αυτό που πονάει όλους μας αυτούς τους καιρούς και που είναι ένα θέμα, γιατί το ζούμε έξω, βλέπουμε εδώ το διαδίκτυο, να έχει γίνει πώς θα κολλήσουμε, πώς δεν θα κολλήσουμε, πώς θα κάνουμε like, πώς θα τα αποδώσουμε, πώς θα δώσουμε παρόν, πώς θα είναι. Ναι, είναι μια οικογενειακή πραγματικότητα, ναι, η οποία δυστυχώς... Να το κάνουμε λίγο κουβέντα στο το θέλει, γιατί θέλω, θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το διαδίκτυο πριν το διαδίκτυο, πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως βρίσκω τους χρόνους και είμαι μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εικονική πραγματικότητα. Mm-hmm.
Το διαδίκτυο είναι εικονική πραγματικότητα. Μια εικόνα δηλαδή, να το ξέρουμε. Εικονική, δεν είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν είναι πραγματικότητα. Είναι, είναι φανταστική. Πώς να το πούμε. Ναι. Δηλαδή, θα κάνω πέντε φίλους. Μα δεν είναι, είναι φίλοι. Πέντε δεν είναι φίλοι. Και τι γίνεται. Ο καθένας κάνει φίλους για να βγάζει το εγώ του. Μέσα στον τοίχο του. Του καθενός. Τι φίλοι μπορεί το προσωπικό να εγώ. Όλοι. Το εγώ είναι πολύ ισχυρό, ξέρεις έτσι. Ναι. Όσο για να μειωθεί το εγώ πρέπει να διαβάζει κάποιος. Όσο πιο πολύ γνώση έχεις, τόσο πιο χαμηλό εγώ. Όσο πιο ψηλό εγώ έχεις, τόσο πιο χαμηλή μόρφωση έχεις. Σωστό. Άρα λοιπόν, βγάζουμε όλοι το εγώ μας μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Δεν κάνουμε, καταρχάς μετά από 60-70 χρόνια θα κάνουμε σε... Ότι κάνουν cyber sex ούτως ή άλλως εδώ και 10 χρόνια. Δεν το πάω εκεί όμως. Το πάω ότι θα είναι μόνο cyber. Δεν θα ξέρουν τι είναι το πραγματικό σεξ. Εννοείς τώρα αυτό μέσα, μέσα στην εικονική πραγματικότητα που δείχνει και που έχουμε την επαφή με κάποιο άλλο πρόσωπο που μπορεί να το αγγίζεις. Χωρίς να το αγγίζεις, βεβαίως. Να το αγγίζεις και αυτοικανοποίηση. Αυτοικανοποίηση με την εικόνα και τη φαντασία σου. Εκπληρώνεις εκείνη τη στιγμή στην φαντασίωση, όποια φαντασίωση έχεις. Ωραία. Γιατί οι άνθρωποι έχουν φαντασίωση. Λοιπόν, αν αυτό τώρα... λοιπόν θα πάει μέσα στην εικονική πραγματικότητα, θα ρωτάς τον άλλον εάν πραγματικά έχει κάνει σεξ, τι είναι αυτό. Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο τώρα. Και ξέρεις τι είναι. Εδώ μέσα μπορεί να κάνεις και δύο άτομα σεξ, μπορεί να κάνεις σεξ. Δηλαδή ανοίγεις ένα Skype, κάνει από εκεί ένα αυνανισμό μια γυναίκα και ένας άντρας από εδώ και λένε πως κάναμε αυτό και δεν έχεις κάνει τίποτα με αυτό. Τι έχεις κάνει. Αντί να πάρεις μια φωτογραφία φανταστική και να ονειρευτείς και να την κάνεις, έχεις από εκεί μια σαν να κουνιέται φωτογραφία. Παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό είναι και το εκεί, σεξ. Και αυτό, αυτό είναι το μα και αυτό ψεύτο σεξ. Θα μου πεις τώρα να σου πω κάτι. Τη λιωριάζει φαντασία μας που γουστάρουμε. Την ανομολία συσσωδικά. Εγώ λέω εικονική πραγματικότητα. Αλλά και το cyber sex έχει λατήρια. Δηλαδή γίνεται πολλές φορές για να βγάλουμε τη φαντασία μας αυτό που θέλουμε που δεν μπορούμε να το πούμε στον σύντροφό μας. Άρα γίνεται με τη φαντασία μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα στο διαδίκτυο εδώ τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται cyber sex. Πριν δεν γινόταν το τηλεφωνικό σεξ. Ναι. Όλη η Ελλάδα με ένα τηλεφωνικό σεξ. 2 ώρα. Πες μου πρόσθετα λόγια. Ναι. Δηλαδή, σωστό. Είναι η συνέχεια. Τώρα τι είναι, μια εικόνα γίνεται περισσότερο. Το κακό είναι το ότι δεν γίνεται το άγγιγμα, άρα δεν είναι η ουσία της πράξης. Γιατί, εδώ όμως με το cyber αυτό που είπα, έρχομαι όμως να το πάω λίγο πιο μακριά, μέσα στην εικονική πραγματικότητα που ζει ο άλλος σε γενικότερη φύση και με το σεξ μέσα. Δηλαδή και με τους φίλους που μπορεί να έχει σε μια σελίδα δικτύωσης, ας πούμε, μπορεί να είναι το Twitter, μπορεί να είναι το Facebook, μπορεί να είναι το Google, μπορεί να είναι το High Five, ήταν παλαιότερα. Γίνεται εικονικά κοινωνικό. Ναι. Εικονικά κοινωνικό. Ξέρεις, σημαίνει εικονικά κοινωνικός άνθρωπος. Εικονικά. Εικονικά. Ναι. Εμπειρία μηδέν. Και όταν βγει έξω στη ζωή, θεωρείται ξένος. Θεωρείται ότι έχει βγει από άλλο σπίτι. Ναι. Κοινωνικά, θέλω να πεις, ζυμωμένος. Ναι, δεν ζυμώνεται ουσιαστικά. Ζυμώνεται εικονικά. Ναι. Αν δεν μου έκανε like αυτός, δεν θα το κάνω κι εγώ. Και να σου δηλαδή, τα προβλήματα τα τώρα που παίζουν. Για το προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Βάζουμε μια γυναίκα από εδώ και κάνει με 100 άντρες μέσα, έρωτα μέσα από ένα Skype. Ή βάζουμε έναν άντρα με 100 γυναίκες. Αυτός νομίζει την άλλη μέρα μετά από 10 μήνες, μετά από 3 μήνες, ότι το κάνει με 100 γυναίκες. Δεν έχει κάνει με τίποτα. Δηλαδή, ξέρεις τι έχει κάνει. Έχει κάνει έναν αυνανισμό που απλώς βοηθήθηκε από εκείνο το ποσό που είδε, μπορεί να ήταν αέρας. Ενώ θα... Ναι. Ναι, γιατί ξέρεις... Είναι η παλινδρομική κίνηση των χειρώσεων του οριζοντίων βόλου που με αποτέλεσμα την εκτόξευση ενδυμάτων σε φανταστικό στόχο. Αυτή είναι η επιστημονική ανάλυση του αγνάνου. Αυτό το εικονικό. Άλλο το ουσιαστικό, άλλο το εικονικό, παιδιά, που έτσι πάει η ζωή μας τελικά και θα κάνουμε μετά από ό,τι κάνουμε τις γκόμενες ή τις γκόμενες. Λοιπόν, δεν σας ξέρω προσωπικά, λέει Ζωή Λορέτζο, αλλά είστε πάρα πολύ σωστό στα συγχαρητήριά μου. Και Ζωή Λορέτζο, προς το παρόν, Ηλία, ο κύριος Νίκος, φαντάζει σοφός. Άκουσε τον, λέει σημαντικά πράγματα. Ζωή μου είπα ότι το βράδυ θα πούμε δυνατά πράγματα, οπότε μην μου λες εμένα κάτι. Για καλεσμένο που έχω.
Ευχαριστώ. Όταν εγώ κάνω μία κοινοποίηση σε κάτι και λέω δυνατή βραδιά απόψε. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνει η ζωή μου. Δηλαδή, δεν έχω ερωτηματικά σε πράγματα τα οποία είναι επιλογή το να κάνουμε και την εκπομπή απόψε με τον φίλο μου τον Νίκο. Εδώ γνωριζόμαστε 80 χρόνια. Έχουν 30 χρόνια. Να σου πω, Θηρίο, 80, 35 χρόνια. Πού μιλάς, σε ποιο παρελθόν. Εμείς. Σε καμπυλωτό παρελθόν. Πού, να σου πω τώρα. Ξέρεις το καμπυλωτό παρελθόν. Να σου πω τώρα, τόσο χρόνια είναι. Εσύ ήσουν πιτσιρικάκι τώρα. Εγώ άκουσα να λες. Εγώ ήμουν στο στρατό, ήμουν περίπου... Εσύ ήσουν 16 χρόνια που έκανα. Όχι. Ήμουν 20 χρονών στο στρατό, όταν σε πρωτοείδα και είπα, φίλε αγαπητέ Ηλία, έχω τα καλύτερα για σένα, ξέρω ότι έχεις μαθία σου, θέλω να έρθεις να συνεργαστούμε επάνω στο θέατρο Διονύσια. Διονύσια. Να σου πω, ποιος το είχε τότε, Διονύσια. Και τώρα ανήκει στην εκκλησία, σαν χώρο. Εκκλησία. Από εκεί το νοικιάζαμε την εκκλησία. Ναι, δεν μου τώρα, εμείς παίζαμε Δευτέρα Τρίτη γιατί ήμουν σε άλλο θέατρο τότε και κάναμε στις Δευτέρες Τρίτες. Ή ήταν δουλάκι, ήταν τότε μέσα, ή ήταν ο Γαρθίας, είπες, ξέρω. Δεν νομίζω ήταν ο δουλάκι. Δουλάκι τότε. Με μένα ή... Όχι, αν ήταν... Η Σμαρούλα Γιούτ. Η Σμαρούλα Γιούτ, καλά λες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, Τρανέλληνας. Νίκο, θέλω τη γνώμη σου και την άποψή σου για τους Ολύμπιους. Κι αν φέρανε εδώ, στη γη έως απεσταλμένη του Θεού τον πολιτισμό, κι αν ο Αλέξανδρος δεν έκανε μόνο μια μεγάλη αυτοκρατορία, αλλά κάτι άλλο που δεν το αναφέρουν ποτέ. Πάμε στην αρχαία σπάνια στη Εδώ μας. Με πάση στους Ολύμπιους θεούς που τους λένε Ολύμπιους βασικά, διότι θεωρούσαν ότι κατοικούν στο υψηλότερο όρος της Ελλάδος, που είναι ο Όλυμπος, ο οποίος δεν είχε κατακτηθεί καν στην κορυφή, έτσι, και στο οποίο είναι περίπου 12.000 πόδια. Σε ύψος. Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Ο Δίας, ο Ζεύς του Διός. Ο Δίας ήταν ο Θεός των Θεών. Ήταν ο Θεός στην αρχαία Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος ο ίδιος άρχισε να βλέπει, ας πούμε, πράγματα στη φύση να γίνονται και έδιναν μία ονομασία, ας πούμε, τον Αίολο, όταν έβλεπαν δυνατά τον άνεμο, ότι είναι ο Αίολας ο απεσταλμένος του Δία. Είναι κάτι ανάλογο με τους Αγίους και τον Χριστό. Ναι. Αν πας πολλές φορές, πάνε και προσκυνάνε τον Άγιο Εφραίμ, έτσι, πρόσεξε, και όταν τους πεις ο Χριστός, δεν ξέρουνε, τι είναι αυτός. Εγώ τον Άγιο Εφραίμ ξέρω. Πρόσεξε να δεις. Ναι, σαν το σημαντικό αυτό που λέω. Σαν τον κάνουν Θεό αυτόν. Θεοποιούν τον Άγιο και δεν ξέρουν. Ποιος είναι ο Χριστός, ναι. Που ο Άγιος υποτίθεται, εκπροσωπεί το... και διαδίδει το λόγο του. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Το λόγο αυτό του, που, ναι, με κεφαλαίο το τάφο. Ακριβώς. Σωστό. Έτσι γίνεται κυρίως. Τώρα, αν πάμε στον Ολύμπιο Θεό πάλι που πήγαμε στο Δία. Ο Δίας λοιπόν, όντως ήταν ο Θεός στην αρχαία Ελλάδα, όπως είναι ο Θεός στη Νέα Ελλάδα. Στη Νέα Ελλάδα τον λέμε Θεό, εκεί τον έλεγαν Δία. Δία. Και είχε και αρκετούς, δεν είχε 12 μόνο, που κατοικούσαν. Εγώ θα σας πω έναν που δεν είναι στη 12. Ο Πανάς. Ο Θεός Πανάς. Δεν ήταν στη 12. Άρα δεν ήταν 12, ήταν πολύ περισσότεροι. Ο Θεός Πανάς, έξω και η Πανίδα, ήταν ο Θεός ο προστάτης της φύσης. Τον πέταξε η μάνα του, η Ύβρης. Και στο Άλφα μπορεί να την πάρουμε. Η Ύβρης, η μάνα του τον πέταξε στα βουνά της Τρίπολης, γιατί γεννήθηκε ο Κατσικοπόδαρος. Τον βρήκε, λέει ο Ερμής, τον πήγε στο Δία και ο Δίας τον έκανε Θεό. Είναι έξω από τη δωδεκάδα όμως. Δηλαδή ήταν 12 οι θεοί του Ολύμπου και δεν είναι 12 θεϊσμός. Είναι λάθος. Είναι λάθος τοποθέτηση για τα 12 γνωστά, ναι, που ξέραμε. Ναι, δεν είναι 12 θεϊστικό κανονικά. Είναι ο Δίας ήταν υποτίθεται. Ο Ζεύς. Και από εκεί έχουν πάρει και οι δύο θρησκείες. Όχι μόνο από εκεί. Όλη η Ελλάδα έχει μέσα στο λεξιλόγιο του το Δία. Και όχι μόνο. Πρόσεξε.
Θα σου πω για την Ελλάδα. Ξέρεις ότι μιλάμε κάθε μέρα και λέμε για το βία. Συνέχεια. Η κοπέλα λέει είναι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση. Θα πάει να γεννήσει. Πρόσεξε. Εν μέσα μου φέρω το βία, το Θεό. Φέρω μέσα μου το Θεό. Κοίταξε, το βλέπεις αυτό το σημάδι. Είναι σήμα του βία. Δηλαδή, παλιά έβλεπαν τα γυναίκα που περνούν και λέει, κοίταξε να δεις, είναι σήμα του βία ότι θα βρέξει. Σημάδι. Ναι. Είναι, όλες οι λέξεις, οι περισσότερες ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούν μέσα του βία. Κοίταξε, να σου πω, έχω μία αντίσπαση σε αυτό. Σωστά τοποθετήσεις και το αναλύσεις. Μα σου εξηγώ. Δηλαδή, είναι αρχαιολινικές αυτές. Άρα πώς έχουν το βία μέσα. Μήπως το βάλαμε εμείς αργότερα. Δεν είναι αρχαιολινικές αυτές. Δηλαδή, ποιες είναι αρχαιολινικές? Διαβαίνει. Δεν έχουμε αρχαιολινικά διαβαίνει. Όχι, δηλαδή, δεν έχει το βία εκεί. Εκτός αν εννοείς. Δεν έχει το βία εκεί. Εκτός αν θέλεις να πεις ότι μέσα στους αιώνες έχει μείνει, παρόλο την έλευση του Χριστού, έχει μείνει στο DNA του Έλληνα ο Δίας να είναι. Μα η γλώσσα μας ούτως ή άλλως έχει ρίζες αρχαίας Ελλάδος. Ναι. Όταν είπα εγώ τη λέξη ενδιαφέρουσα, είναι ελληνική. Ναι. Η οποία προέρχεται από το ενδιαφέρον, η οποία υπάρχει 500 χρόνια πριν από τον Χριστό. Ναι, δεν είναι χριστιανική, ενώ πριν. Ναι, 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 ναι. Σαν γλώσσα μιλάω εδώ. Ναι, σωστά. Φέρουν ναι. μέσα πολλές, το Θεό βία τον αναφέρουν σε πολλές λέξεις. Σε αυτό μην κολλήσουμε, σε αυτό να πάμε στο δεκαθεριστές για προχωρήσουμε και Μεγάλη Αλέξανδρο και τέτοια. Το αυτό το δεκαθεριστικό που υπήρχε τότε, σε αυτό σαρίζει μας που λέμε, έτσι. Ήθελα να ξέρω που δεν υπάρχει 12 δεκαδιαριστές όπως λες, κάτι μου λέει πως είναι. Δεν είναι 12. Ο Θεός ήταν. Ο Θεός ήταν ένας. Ένας. Μοναδικός. Και, τότε και για την αρχή Ελλάδα. Ο Θείας. Από εκεί και πέρα, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν. Κάτι υπουργοί ήταν οι αρχαίοι. Μεταξύ μα. Ήταν πρωθυπουργό και ήταν και. Ο υπουργό. Δεν ήταν υπουργό. Οι αρχαίοι. Να κάτι λίγο. Υπουργό τη θάλασσα, υπουργό ναυτιλία. Ήταν ο. Περίμενε με ισορροπία μου, Ποσειδώνα. Υπουργό τη Γεωργία, μια άλλη μεριά ήταν η Δήμητρα. Τη βλάστηση και τέτοια. Έχουμε λοιπόν κάποιου, οι οποίοι ήταν σημαντικοί, αν το πω, που φέρανε μεγάλα επιτεύγματα στον τομέα του και θεωρήθηκαν σαν θεοί. Κοίταξε, ο ίδιο ο κόσμο. Θεοποίησε έτσι. Ότι τους ήταν απεσταλμένοι του Θεού βία. Ναι. Γιατί σου εξήγησα πριν, δεν μ' άφησε να τελειώσω, ότι στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι δεν ήταν ειδωλολάτρες. Δεν λάτρεψαν τον άνεμο ποτέ. Έφτιαξαν το Θεό. Καταλαβαίνεις. Έφτιαξαν τον Απόλλων. Έφτιαξαν τον αίωνα που έρχεται με τον άνεμο. Στην τέχνη έχουμε το Διόνυσο. Ναι. Ναι. Έτσι, ναι. Μια που είναι της τέχνης τώρα. Ναι. Έχουμε το Διόνυσο. Δηλαδή, δεν πήραν την τέχνη να την προσκυνήσουν και να την θεοποιήσουν. Ναι. Έδιναν Θεό. Όλοι αυτοί ήταν απεσταλμένοι του Δία. Αυτό έβγαζε η κοινωνία, βέβαια. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εδώ, αυτό είναι μυθολογία. Μυθολογία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάτι που... είναι κάτι που πραγματικό. Αλλά επειδή δεν υπάρχει ιστορική καταγραφή και έρχεται μέσα από τους αιώνες, μέσα από τις κοινωνίες, παραποιείται. Ναι, σωστά. Και φτάνει εντελώς διαφορετικά. Αλλά στην ουσία η βάση υπάρχει. Δηλαδή ο Θεός υπήρχε, η βάση. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή δεν υπήρχε καταγραφή της ιστορίας. Αυτό γίνεται το 1500 χρόνια π.Χ. Ναι, στο Μικυναϊκό πολιτισμό. Δεν υπήρχε, ναι. Γιατί ήθελα την Ατλαντίδα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, να σου πω, μισό λεπτό. Σκαστός. Καλησπέρα στον Ηλία, ελπίζω να είσαι καλά. Γεια χαρά στην παρέα, στον Νίκο. Φιλιά πολλά σε Δημητρούλα και Μπέμπεκα. Να είσαι καλά, φίλε Σκαστέ, δεν ξέρω που το έχει σκάσει. Δεν πιστεύω που είπαμε πριν, Δαφνή. Πλάκα σου κάνω. Κάποιος φίλος θα είναι. Εύχομαι ούτε και από φυλακή πουθενά. Πάμε, σε παρακαλώ πολύ. Να είναι τόσο ωραία η κουβέντα. Πάμε, γιατί ξεχνάω να φάω καταστήματα για να γυρίσω εδώ. Auto Electric Service και Car Stereo Car Audio. Εδώ όλα από ηλεκτρονική διάγνωση λαβών και προγραμματισμό εγκεφάλων και από βελτίωση επισκευής κινητήρων μέχρι ήχοσυστήματα, συναγερμούς, φώτα ξένων, αισθητήρες, αμορτισέρ, μπαταρίες, air condition και γενικό σέρβις αυτοκινήτων. Η πείρα μας, η σιγουριά σας. Auto Electric Service και Car Stereo.
μου εγκεφάλων. Body move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body move. Body move. Το δικό σου ιδιαίτερο ρούχο. Body move. Τώρα ο οίκος νηφικών Αντίνα και στην καρδιά της Αθήνας, Ερμού και Ευαγγελιστρίας 7. Νηφικά υψηλής αισθητικής με αέρινα υφάσματα και δαντέλες. Δημιουργούμε τον νηφικό των ονείρων σας, ακόμη και από δικό σας σχέδιο. Και φυσικά, για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας ξεχωριστή, Ναντίνα. Και μην ξεχνάμε, Ναντίνα και Αγίου Μελετίου 77 και Ναντίνα Βούτος Αρετή 47 Αγία Ανάργυρη. Νηφικά Ναντίνα για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Πολύ ωραία παιδιά, Νίκος Αμερικάνος εδώ και ήξερα πως είναι μια δυνατή βραδιά, ήξερα πως έχουμε μεστό λόγο, θα πούμε ωραία πράγματα, θα ψαχτούμε ιδιαίτερα και αυτή η εκπομπή αυτό που κάνει, κάνουμε τώρα το χαβαλέ μας, άλλη βραδιά κάνουμε κάτι άλλο, άλλη βραδιά, αλλά δεν υποτιμούμε ποτέ το μυαλό. Και είναι σημαντικό αυτό, όταν έχουμε ψαξίματα όπως τα οψινά και που είμαστε ακόμη. Θα το τραβήξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και πάμε στον, μετά το σκαστό, πάμε στη Βασούλα. Ο Ισλαμισμός εξαπλώνεται με ταχύς ρυθμούς παγκοσμίως και λόγω υπογεννητικότητας των άλλων λαών και λόγω φανατισμού. Ο Καντάφη είχε πει ότι θα καταλάβουν όλοι τον κόσμο χωρίς πόλεμο. Ποια είναι η γνώμη σας? Ο Καντάφη, κακομέρης. Ούτως ή άλλως το Ισλάμ και ο Μεθανισμός και ο Μωάμεθ διαδόθηκε μέσα σε 50 χρόνια. Απίστευτο. Τόσο γρήγορα. Απίστευτο. Μέσα σε 50 χρόνια. Ο 24ωρο πολίτης. Γεια σας παιδιά, χαιρετώ όλη την παρέα. Γεια σου φίλε. 24ωρο πολίτης και πολίτης, ναι, και πρωτομπήκε χθες δεύτερη μέρα φανατικά κοντά μας. Μπράβο. Τρανέλληνες, η άποψή μου είναι ότι οι Ολύμπιοι δεν είναι θεοί και ούτε υπήρξαν ποτέ. Διότι δεν είναι πνεύματα. Έχουν μαγική, έχουν ανάγκη φαγητού, ύπνου. Εδώ ο Διομήδης κέρδισε τον Άρη και πήγε ματωμένος στον Δία. Είναι δυνατόν Θεός να χάσει από θνητό? Να που είπε ο Νίκος ότι είναι ο θρύλος και είναι εδώ η... Εδώ έχουμε την μυθολογία πλέον. Μυθολογία. Η μυθολογία πλέον φτάνει σε σημείο να εκτροχιάζεται. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε αυτά τα μυθικά γεγονότα και αυτά που αναφέρει ο φίλος μας, μετά από 4.000 χρόνια, αυτό θα έχει παραποιηθεί κάπου. Τη στιγμή που δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός καταγεγραμμένο να μείνει εκεί και να αναφέρεται χωρίς σχολιασμούς, έχουμε αυτό. Έχουμε δηλαδή ο ίδιος ο λαός να κάνει την παραπληροφόρηση. Λίγο ράδιο αρβίλα να πω τη λέξη. Ναι, είναι σπασμένο τηλέφωνο, δεν πιστεύω καλά, αν θέλεις. Ναι. Σπασμένο τηλέφωνο. Ναι, είναι, ας πούμε, ένα πράγμα σωστά. Λοιπόν, αυτή είναι η μυθολογία. Ναι, και ο κράτος, λέει, είναι Θεός στον Όλυμπο. Το δείχνει στο God of War, στο νούμερο 1, στο 2 και στο 3. Καλά, πάμε λοιπόν σε ακόμη και του χώρου του παιδιά παραγωγές, τις οποίες μπορούν να έχουν μπει μέσα και είδατε πως κάναμε ο Φλόβλο και το Μεγάλο Αλέξανδρο. Αυτά μην παίρνουμε τα δεδομένα τα σημερινά, ακόμη και σε οριστημένα μυαλά, που δεν υπάρχει ιστορικό τίποτα. Πώς ήταν ο Μοφυλόφιλος και λέγανε το Μεγάλο Αλέξανδρο Μοφυλόφιλος. Λοιπόν, σκάστος. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω, Ηλία και Νίκο, φαντάζομαι το έχετε προσέξει, στο κέντρο της Αθήνας για πιάτσες, οι όποιες αγοράζουν τυρόπιτες έναντι χρηματικού ποσού, ώστε οι ναρκωμανείς να αποκτούν λεφτά. Συγγνώμη. Α, για πιάτσες, οι οποίες αγοράζουν τυρόπιτες έναντι χρηματικού ποσού. Τι λέτε ρε παιδιά, πας και δίνεις για να αγοράσεις, για να γιώσεις οι ναρκωμανείς σαν υπέρ των ναρκωμανών, ας το πούμε έτσι, και δεν το λέω κάποιοι που έχουν πέσει στην πλόφα, είτε ευαίσθητα παιδιά είτε καλά παιδιά δεν λέω, αλλά αυτό δεν το ξέρω, ότι πουλάνε τυρόπιτες, αυτό εννοεί, έχουν γίνει κάτι τέτοιο, για πιάτσες λέει, οι οποίες αγοράζουν τυρόπιτες έναντι χρηματικού ποσού, ώστε οι ναρκωμανείς να αποκτούν λεπτά. Εγώ σε πρώτης όψος θα ακούω λίγο. Ηλίθιο είναι σαν να πάει να τον ρίξεις κάποιον να του λες έλα στο σου μεγαλύτερη δόση, πάρε τα λεφτά να πάτε από κάνουμε τους ανθρώπους. Για εξήγησέ μου φίλε Σκάστε. Φίλε Σκάστε, κάνε μου τη χάρη και χωρίς να είναι εναντίον κάποιων παιδιών που ήταν ευαίσθητα και πέσανε. Τα καλά παιδιά την έχουν πατήσει. Τα κολόπαιδα ποτέ είτε γυναίκα είτε άντρας δεν παθαίνει μεγάλο κακό. Λοιπόν, τρανέλληνας. Και ο Χετλέος μυθολογία είναι, αλλά μέσα από τη μυθολογία υπάρχει αλήθεια. Ναι,
Και ο Αλέξανδρος μυθολογία ήταν, αλλά έκλεισε. Όχι, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπήρχε. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπήρχε. Η μυθολογία είναι καθαρά ιστορικά γεγονότα. Άλλο πώς λέει, γεννήθηκε από τον Φίλιππα το δεύτερο, τέλος. Είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη, τέλος. Διδάχτηκε για να πάρει την για να γίνει αυτός, πρόσεξε να δεις, για να πάρει το θρόνο του μπαμπά του, σκότωσε τον αδερφό του και τον υποψήφιο φίλο του. Δηλαδή αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι... Δεν μπορεί, δεν καταγεγραμμένα. Μπορεί, είναι καταγεγραμμένα, είναι ιστορία, δεν έχει μύθος. Είναι ιστορία αυτό. Άλλο πώς μπορεί να εννοεί ο Βασίλης, γιατί είναι καλό μυαλό και ο Βασίλης, τρανέλληνας από τη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Και απόδειξε ότι, έχει βάλει ψευδόνυμο, τρανέλληνας. Έτσι δείχνει ότι ψάχνεται για τόσο πολύ. Αλλά, παιδιά, δεν είναι μύθο. Στο μύθο μέσα. Είναι μύθο, με την άλλη έννοια. Είναι μύθο. Είναι κάτι άπιαστο. Σαν μορφή. Αυτό ναι. Αν το θεωρεί έτσι, ναι. Κάτι άλλο μπορεί να το εννοεί. Μία περίπτωση είναι αυτή που λες εσύ, Νίκο, και η άλλη περίπτωση ποια είναι. Έχουν γυριστεί, έχουν γραφτεί παιδιά και κάποια. Όπως κάποια ευαγγέλια που θα είναι τα απαγορευμένα ευαγγέλια. Δεν υπάρχουν απαγορευμένα ευαγγέλια. Υπάρχουν με την έννοια, ξέρεις που δεν πέρασαν μέσα από τους συνόδους, Νίκο. Όχι, δεν είναι. Είναι. Τα ευαγγέλια είναι συγκεκριμένα. Οι συγγραφείς είναι συγκεκριμένοι. Εννοείς τα άλλα. Δεν υπάρχει. Τα ιστορικά. Μιλάω, πας για τον Χριστό. Είναι ιστορικό. Ευαγγέλιο τι σημαίνει. Η ιστορία. Αυτό σημαίνει το Ευαγγέλιο. Ωραία. Ιστορικό γεγονός. Καταγράφουν ιστορικά έναν προφήτη. Ωραία. Υπάρχουν και κάποια. Ναι, ναι. Καταγράφουν τον Χριστό. Υπάρχουν και κάποια βιβλία, γιατί έχουν γίνει εκατομμύρια εκδόσεις για τον Μεγαλέξανδρο. Και ακούς κάτι μυθολογικά πράγματα. Πουλάνε, κοίταξε, ξέρεις πόσο εύκολο είναι να πουλήσεις μέσα από τον Μεγαλέξανδρο. Ναι. Και σκοπό το χρήμα. Σωστό. Και αδερφή γίνεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ξαδέρφη γίνεται. Ναι, σωστά. Προκειμένου για να κάνει ακόμη και ταινία του γυρίσει και χωρίς να υπάρχει ιστορικό δεδομένο. Χωρίς να υπάρχει ιστορικό δεδομένο. Δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο. Ό,τι πουλάει δηλαδή, το λανσάρεις και βγάζεις λεφτά μια χαρά. Σωστά. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει ότι όταν αφιερώνεις χρόνο σε κάτι, αφιερώνεις τη ζωή. Δηλαδή, πραγματικά, αναλογιστείτε την σημασία. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει ότι όταν αφιερώνεις χρόνο σε κάτι, αφιερώνεις τη ζωή. Έχει δίκιο. Αφού η ζωή μας είναι αυτά τα χρόνια, π.χ. Όταν αφιερώνω ένα χρόνο, αυτό που κάνουμε τώρα, αφιερώνω ζωή. Αν το πάρουμε έτσι, σοφό είναι. Αν το πάρουμε, κατάλαβες πώς το εννοώ. Δεν είναι ανάγκη να το πει ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλά είναι σοφό, σαν πράξη που μπορεί να το σκεφτόμαστε πολύ. Τι κάνεις, τι μπορεί να κάνει μια μέρα. Επί μισή ώρα καθαρίζεις λαδίκια. Ζωή αφιερώνεις εκείνη την ώρα. Χάνεις από τη ζωή σου, πόσο έχει να ζήσει. 100 χρόνια. Λοιπόν, και 100 λεπτά το έκανα να καθαρίσει η ραδίκια, ξέρω εγώ. Είπα έτσι. Και πάμε στο Μάνο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλώς στο Μάνο. Δεν πηδήσαμε πολύ εύκολα όμως για το Μεγάλο Αλέξανδρο και το αρχαιοελληνικό. Αρχαιοελληνικό και να τα μεγάλα πράγματα. Ναι, έχει δίκιο. Να πάμε, όχι, να πάμε λίγο που είπα εκεί τα αρχαιοελληνικά. Ποια τα αρχαιοελληνικά, σε ποιο πέρα που λέγαμε για τους, όταν πήγαμε για Ολύμπιους, Νίκο. Μπορούσαμε να πιάσουμε και λίγο την αρχαία Ελλάδα, την οποία η αρχαία Ελλάδα, αυτό το πνεύμα το φοβερό με το χρυσό, ή την φοβερή εκεί την, από τον 8ο αιώνα που αρχίζουμε τη Μεγάλη Διάνοια, 7ο, 6ο, 7ο, 6ο και μετά. 6ο προς κατά κάτω. Από τα 600 και μετά. Από τα 600. Αν έχουμε την καταγραφή της ιστορίας από τον Ηρόδοτο στο 800 πριν, ναι. Τα πρώτα γεγονότα που καταγράφονται, αλλά στην ουσία μπαίνουμε από τα 600 και μετά που εμφανίζονται. Που είναι και ονόματα, ολοκάθαρα. Εμφανίζονται άπαντες. Ωραία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε το ότι ακόμη και εκεί, και σε εκείνα τα γραψίματα, 4ο αιώνα και τέτοια, πάμε πάλι μυθολογικά λίγο για τους θεούς, όπως λες. Δηλαδή, μην πιάσουμε αυτό. Πάμε λίγο στην αρχαία Ελλάδα με την έννοια τελικά είναι αυτό που λέμε και έχουμε μια έπαρση. Αλλά να είναι και λογική ότι είμαστε από κάπου, ρε παιδί, που ήταν μια μορφή, τον πολιτισμό τον πήγαν πολύ ψηλά. Γιατί κακά τα ψέματα, πριν αυτό της αρχαίας Ελλάδος, θα υπήρχαν καταγεγραμμένα και σε όλο τον κόσμο, αν υπήρχε καπαλού, άρχισε και ασχολούτανε αυτός ο λαός, τι διάλογο, πού ήρθαν οι Έλληνες, με τη φιλοσοφία. Δηλαδή έπαιζε παιχνίδι με τον λόγο, δεν είχε ξαναγίνει. Δεν ξαναγίνει. Έτσι που έφτασε το πνεύμα. Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε πολύ δυνατά μυαλά. Ναι. Ούτως ή άλλως. Όπως και τώρα έχουμε δυνατά μυαλά. Mm-hmm. Αλλά αυτά ήταν πιο δυνατά γιατί ήταν τα πρώτα, να σου πω έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε μια έξαρση της φιλοσοφίας, ξεκινώντας από Σοκράτη. Mm-hmm. Πάμε στο μαθητήριο. Σωστό σύνολο. Δεν διακόπτω εύκολα το σύνολο. Δεν σημαίνει κάτι. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έχουμε ένα ειδικό ραντεβού.
Να το διαβάσω, μην μου φύγει και να μην πω το διάβασα. Μάνος, Μάνο μου, να είσαι καλά, που ρώτησε ποιος είναι. Καλησπέρα, Ηλία. Πιστεύω να κατάλαβες, Ηλία μου, το πήρα το μήνυμά σου και ισχύει το πρωί. Πολύ ωραία. Σου λέει ένα καλό παιδί, ένα φίλο που έλεγα κάτι για τα κανάλια πριν. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Μάνο μου, να είσαι καλά. Και θα κάνω και μαζί μια κουμπίδα που είναι στον αέρα. Θα μας δώσει πολλές πληροφορίες μετά για όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει εδώ μέσα. Θέλω μια κουμπίδα μαζί σου. Κλείνω με το Μάνο για να ξέρω ότι πήρα το μήνυμα προς αύριο. Πολύ ωραία. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, τα πάντα το πρωί. Όποια ώρα μου δίνεις μήνυμα, τι κάνουμε. Εσύ τώρα, Νίκο. Συγγνώμη που ξεκίνησε να μιλάς. Έπρεπε να διακόψω για το ειδικό μήνυμα του Μάνο. Είναι ένα μέτρο στα πράγματα. Πάμε, εμείς μπορούμε να τα κουβεντιάζουμε όλα. Μπορούμε να πηγαίνουμε από τον Αριστοτέλη και να καταλήγουμε στον Κατέλη. Σωστό. Κοίταξε μια φθήνουσα πορεία έτσι προς τα κάτω. Από εδώ στο δέσι, κατευθείαν, μυαλά. Τότε να πάρουμε και δύο. Μ' άρεσε πολύ αυτό. Να μου άρεσε να πούμε και ένα άλλο. Να ξεκινήσουμε ο Πλάτωνα και να πάμε στον Γιώργο του Παπαντρέου. Από, συγγνώμη, από Περικλή. Είναι δημοκράτη. Τώρα από Περικλή και να πάμε στον Γιώργο του Παπαντρέου. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Δεν καταείπε να ρίξει τον κομμωδία. Κομμωδία. Αυτό λέω. Αυτό είναι κομμωδία. Δηλαδή, εγώ έδωσα εδώ στο ότι είχαν φοβερά μυαλά και ασχολούνταν όλοι, ας πούμε, και με την φιλοσοφία και με την ιατρική, ο Ιπποκράτης και ο Ευκλήδης με τη γεωμετρία. Και ο Δημόκριτος με την θεωρία του ατόμου και τέτοια. Αυτό. Και όλοι και ο Αρίστανος ο Σάμιος που ήταν ο πρώτος, ο οποίος είπε η γη κινείται. Όλοι οι άλλοι απλά το επιβεβαίωσαν. Αρίστανος ο Σάμιος, 270 π.Χ. Ναι. Έτσι, τι να λέμε τώρα. Όλα έχουν υποθεί. Και έρχονται οι επιστήμονες σήμερα, το 2005, που έχουν ανατρέψει τη θεωρία του σύμπαντος 5 φορές μέχρι τώρα. Δηλαδή, το σύμπαν είναι στατικό, ξεφεύγει, το σύμπαν έρχεται η άλλη θεωρία, πρόσεξε μέσα σε 10 χρόνια αυτά, έτσι. Ναι. Μέσα σε 10 χρόνια τι έχει συμβεί. Έρχεται μετά η ίδια επιστημονική ομάδα και λέει, όχι, δεν είναι στατικό όπως έλεγε ο Αϊνστάιν το σύμπαν. Το σύμπαν συστέλλεται, γιατί υπάρχει η βαρύτητα και συστέλλεται. Δηλαδή βλέπουμε τους γαλαξίες, τους πλανήτες, να συστέλλονται, αλλά σε κάποια στιγμή θα ενωθούν όλα μαζί μετά από 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Και ξαναέρχεται πάλι η επιστημονική, η ίδια κοινότητα, και αναιρεί αυτό που είπε, δηλαδή έχουν αναιρέσει 10 φορές μέσα σε 10 χρόνια, και αυτό λέγεται επιστήμη, και λέει, όχι, το σύμπαν διαστέλλεται εσπευσμένα, πολύ γρήγορα. Διαστέλλεται, δηλαδή το αντίστροφο. Ναι. Το διαστέλλεται. Κάνουνε, δηλαδή, κάνουν αλλαγή να πω, δηλαδή στις επιστημονικές τους. Ακριβώς. Και θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα οποία λέει τώρα η επιστημονική ομάδα, τα έχει πει ο Ηράκλητος, που θα σε πω, το ποια χρονολογία ήταν ο Ηράκλητος. Ήταν το 645 περίπου, 645 π.Χ. φιλόσοφος, είχε γράψει λίγα, δεν βρέθηκαν πολλά πάνω του, αλλά είπε ο άνθρωπος, αυτός είπε το πανταρί, τα πάντα είναι ρευστά, αλλά είπε το άλλο, ότι η φύσης κρύπτεται φιλή. Κρύπτεται φιλή. Το φιλί με έψιλον ιώτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η φύση αρέσκεται να κρύβεται. Και το φέρνω σε επιπαραβολή με την επιστημονική ομάδα. Εδώ τώρα που διαβάζω τα επιτεύγματα του διαστήματος, τα αλλάζουν κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή αυτό και έρχονται στον Ηράκλειο. Δηλαδή η φύση αρέσκεται να κρύβεται. Δηλαδή η φύση αρέσκεται να σας δουλεύει. Ο Θεός σας δουλεύει και σας κάνει αυτό το πράγμα. Σας δουλεύει. Ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Νίκο. Πώς γίνεται αυτά τα μυαλά. Δεν το λένε οι Έλληνες. Μπορεί να ήταν κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου. Και αν έχουν αποδειχθεί κάποιοι άλλοι μεγάλοι πολιτισμοί, όπως ήταν οι Κινέζοι άνθρωποι, οι Αιγύπτιοι, δεν αμφιβάλλω. Σε άλλο πράγμα κάτω, ή σε άλλα θέματα. Πώς γίνεται αυτά τα μυαλά να έρθουν σε αυτό το κόσμο με αυτή τη σοφία σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τι γίνεται, μήπως, τι διάλογο, πώς είναι το πριν από το 600, μας κάψανε τη γνώση και δεν το ξέρουμε. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Βρίσκομαι κάποια στιγμή να δίνουμε παρόμο που λες και σωστά από το 600,
Δύο συγκεκριμένα ονόματα. Τάκα, 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 τάκα. Πάρα πολλά. Κορέα. Πώς ήρθαν παρθενογέννηση έτσι? Όχι. Τι συμβαίνει που δεν είναι εύκολο το να απαντήσουμε. Καταρχάς, απλώς πώς ψαχνόμαστε κάποιες φορές. Μην ξεχνάς ότι από τον μινωικό πολιτισμό, από, τα 1500, από τους Καλικατζάρους, να το πούμε έτσι, τα 1500 που ήταν ο μικυναϊκός πολιτισμός και εντεύθεν, ακόμα δεν είχαν μπει τα γράμματα, δεν είχαν μπει, ακόμα ήμασταν στην μορφή του μαρμάρου που γράφαμε. Μετά σιγά σιγά εκεί ξεκίνησε, από τα 800 και εντεύθεν, ξεκίνησε πλέον και η φιλοσοφία να σκεφτεί άλλος. Έτσι. Μα τόσο οργασμός το 600 μετά από λίγα χρόνια. Μετά από λίγα αυτό χρόνια. Αυτό μου κάνει εντύπωση όταν αλλά είναι μια χιλιετία. Δηλαδή συνεχίστηκε και συνεχίζεται και μέχρι το 200 μετά Χριστόν στην Ελλάδα. Ο τελευταίος ποιος ήταν? Είπε το Όδιν εν όρος και έτε και ελμήν. Ο Λουκιανός. Ο Λουκιανός Σύρος. Εννοώ φιλόσοφο. Φιλόσοφο. Ναι. Εντάξει, έχουμε, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι εκείνα τα φοβερά, εκείνο και το πέμπτο, έκτο και τέτοια και τέταρτο, έχουμε ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, λες και ήρθαν από κάπου αλλού, γιατί ακούγεται και αυτή η θεωρία. Τι έγινε αυτή η Έλληνες, τι σπορά ήταν αυτή. Με κατάλαβε το πνεύμα, εννοώ περισσότερο. Το DNA του καθενός φέρνει και μία ευθύνη στα μυαλά. Δηλαδή, πώς λέμε, ξέρω εγώ, λέμε, και το πάμε λίγο πηδάμε από το ένα στέμα στα άλλα, λέει. Αλλά το κάνουμε έτσι. Λέμε πώς. Αυτοί οι μανιάτες στην Ελλάδα τελικά το 21, λες και ήταν άλλη ράτσα, δηλαδή. Ή το σούλι πάνω, οι σουλιώτες. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, χωρίς να αποτιμώ κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος, πως είχαν εκείνη την τρέλα του πατριωτισμού ή το DNA του δυναμισμού να έχουν να είναι σε όλα τα σημεία της Ελλάδος. Που είναι υποτιμάμε και άλλα σημεία. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτή η Ελλάδα, τι είναι στον κόσμο όλο. Πώς βρεθήκαν εκείνα τα μυαλά εκείνο, όλο αυτό το, όλο αυτό, γιατί ήρθε μια, πώς να το πω, ήρθε ένα σκητιό. Πρόσεξε και κλείνουν όλα τα μεγάλα μυαλά, ναι, περίπου στο 7 π.Χ. με τη γέννηση του Χριστού. Και εκεί σταματάνε όλα. Μέχρι εκεί έχουν δοθεί τα πάντα. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνονται. Καταλαβαίνεις. Ναι. Κλείνει ο Χριστός το κύκλο, έτσι. Ναι. Και μετά όλους. Πάμε σε ένα στυλ, ναι, πάμε προβλές. Και μετά έχουμε την επανάληψη. Και, δηλαδή έχουμε επαναλήψεις. Όχι ότι και στην αρχαία Ελλάδα δεν κάνανε τις επαναλήψεις τους. Τις κάνανε. Δηλαδή, ας πούμε, το μηδέν άγαν, το οποίο το είπε ο Σόλων ο Αθηναίος, που σημαίνει τίποτα στην υπερβολή, ήρθε και το είπε ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος, εντελώς διαφορετικά. Αλλαγές θεραπείς σε κάποια σοφά. Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, το θέμα είναι ποιοι πρωτόπανε. Δηλαδή, όταν λέμε το πάνε ταυτόχρονα και οι δύο μέσα σε διαφορετικά, ναι, χρόνια, ναι, και με διαφορετικές λέξεις. Ναι, ναι, τουλάχιστον όμως το έχει πρωτόπει κάποιος. Θέλω να σου πω, αυτό δεν αποτελείται. Αυτοί πρωτοβγάλανε αυτές τις μεγάλες. Να σου πω, αφήσαμε λίγο το μεγάλο Αλέξανδρο. Αυτό ο μεγάλο Αλέξανδρο δεν χωράει, γιατί στην κουβέντα, γιατί άμα τον πιάσουμε τον μεγάλο Αλέξανδρο. Λίγο να τον πιάσουμε. Από μικρό παιδί το τι έχει κάνει, πού πήγε και τι έκανε. Που καταγράφονται ιστορικά δεδομένα. Όχι μυθολογικά. Δεν είναι μυθολογία. Ναι. Δεν είναι μυθολογία, γιατί έχουμε το 323 π.Χ. πέθανε. Ναι. 343, ας πούμε, ακόμη ήταν ο Αριστοτέλης από πάνω του, που τον είχε και τον δίδασκε. Έτσι. Του μαθητή τον είχε. Δηλαδή, δεν είναι μυθολογία. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Είναι στρατηλάτης ιστορικός. Ναι. Βέβαια. Αυτός συνέλαβε μια ιδέα. Να διαδώσει τον ελληνισμό πάντα. Εγώ πιστεύω ότι και να πάρει και εκδίκηση από το που είχαμε τραβήξει. Αλλά δεύτερο από την άλλη όμως, εάν το έπαιρνε πιο ορθολογιστικά, δεν, όταν παίρναγε τις χώρες και πήγαινε να κάνει την κατάκτηση, δεν μοίραζε σοκολατάκια. Ήταν ένας... Δεν πλεγμένο σε φόνο. Κακά τα ψέματα. Έτσι, δεν μοίραζε σοκολατάκια στις χώρες που πήγαινε. Όποιος το αντιστεκόταν, να σου πω όμως, τελικά όμως ο Μέγας Αλέξανδρος καταγράφονται σε όλα τα ιστορικά συγγράμματα πως είχε καλοκυθεί έτσι, σαν να θέλει να πάρει εκδίκηση αυτά που είχε τραβήξει η προγονή του από τους Πέρσες.
Ήταν φαίνεται και εγωιστής πολύ ο Μέγας Αλέξανδρος. Γι' αυτό και ένωσε όλους τους. Φαντάσου ότι πήρε την, στην Μακεδονία, έγινε ηγέτης της Μακεδονίας, εφόσον σκότωσε τον αδερφό του. Ναι. Το ξέρεις. Ναι, σκότωσε τον αδερφό και σκότωσε, βέβαια, κοίταξε. Πρόσεξα. Τον αδερφό του νέα, ακού. Και μάλιστα ποτέ δεν έλεγε. Πώς τα λέμε τα αδέρφια που είναι από διαφορετικές μάνες. Ναι. Την πρώτη γυναίκα. Μελαδέρφια, ας πούμε. Έτσι. Έτσι, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ο ίδιος δεν έλεγε ότι εγώ είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος. Έλεγε είμαι ο γιος του Δία. Η μάνα το πέρασε αυτό. Το πιάδες. Πέρασε η μάνα του, γιατί γεννήθηκε από τους κεραυνούς. Ναι. Όταν είναι. Και ναι, αλλά το πέρασε. Δεν είχε όμως συνείδηση μετά. Το συνειδητό του τι έλεγε, γιατί ήταν ο γιος του Δία. Μα δεν είναι τυχαίο. Τι πάει να πει το πέρασε. Ναι, τι πάει να πει το πέρασε. Αυτό λέμε. Ναι, ήταν σαν thick. Ήταν μια μεγάλη μορφή. Σταμάτησε να γράφουν. Πάμε, ναι, όλοι ακούνε χωρίς να γράφουν. Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος, μισό λεπτό παιδιά μου να πάμε μέχρι εκεί πέρα, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Στο ένα λοιπόν θα ήθελα να σας πληροφορήσω, Ηλία και Νίκο, το κέντρο της Αθήνας. Το είπαμε αυτό, εκεί είχαμε ήδη, ώστε οι ναρκωμανείς να αποκτούν λεφτά. Αν μου γράψετε πιο κάτω, θα το ξανασυζητήσουμε μαζί. Και ο Εχετλέος μυθολογία είναι, αλλά μέσα από την. Είπαμε, ήταν αυτό. Οι ρυπαροί ποιοι είναι? Είναι άραγε αυτοί που ντρέπονται για την καταγωγή τους ή όποια φαντάζει βρισιά? Καλό είναι τη ζωή. Η ερώτηση για την ρυπαρή υποτίθεται πως ήταν στην άκρα Ανατολή που έβαλε υποτίθεται φραγμούς. Εκεί πέρα χορτηματικά λίγο μύθο. Εκεί παιδιά θα το συζητήσουμε για τους ρυπαρούς. Κάποια έθνη λέει ρυπαρά. Ποια είναι αυτά που έκλεισε τις πύλες τώρα ο Μέγας Αλέξανδρος? Μίλαμε τώρα. Υπάρχει να πω κάτι. Η ιστορία γράφει ιστορικά γεγονότα. Από εκεί και πέρα βιβλία τα οποία μπορούν, θέλουν να κάνουν κάποιες αναλύσεις πάνω σε ιστορικά γεγονότα, ναι, έχουν μέσα. Έχουν λίγο υπερβολικά πράγματα, μυθολογία πολύ. Έχουν την προσωπική τους γραφή, ναι, και σε κάποια στιγμή που είναι υπερβάλλει. Πώς έτσι να το πάρουμε. Εγώ ξεστάλεγα. Σαν Πεντακόπουλο που γράφει για τον Όσιο Παΐσιο, παράδειγμα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, αν πάρεις να διαβάσεις το βιβλίο του, μπορεί να σε πάει και έχει, λίγο, θέλει να πεις. Μα είναι η γραφή του τέτοια. Ναι. Και χρησιμοποιεί έναν Όσιο για να πουλήσει το όνομά του. Είτε έτσι σαν ενδοκοσμική αθανασία, είτε σαν να πάρει χρήμα. Παρόλο να σου πω κάτι, έχω μια αντίρρηση αυτό. Όποιος πουλάει πνεύμα και βιβλία, για μένα είναι στη ζωή αυτή αναγκαίος αυτά τα χρόνια. Γιατί έκανε λίγο ψιλοκακό σχόλια του Λιακόπουλου και δεν λέω, έκανα κακό. Α, δεν έκανα κακό σχόλια. Αλλάζει, θέλει να πει μερικά πράγματα. Α, γιατί είναι αλλάζει, τα μεταβάλλει. Ναι, εντάξει. Είναι έξω από τα ιστορικά γεγονότα αυτά. Λοιπόν, όποιο πουλάει βιβλία. Εγώ δεν είπα αυτό. Α, εντάξει. Γιατί γενικά, όσο και κακά βιβλία να πουλάει κάποιο και μόνο που σου δίνει κάποιου δρόμου. Μια φορά παίρνουμε ένα ιστορικό γεγονό και βάζουμε την προσωπική μα σάλτσα. Την προσωπική μας άποψη, τη δική μας νότα και τη δική μας γραφή, ναι, επάνω σε ένα ιστορικό γεγονός. Ναι. Αυτό είπα. Ναι. Η ιστορία είναι ξερή όμως. Έγινε αυτό το γεγονός, τέλος, τελεία. Ωραία. Λοιπόν, η ρυπαρή λοιπόν λέει: η ζωή πια είναι αυτή και μήπως είναι, μήπως η φιλοκλήματη ράτσα. Προχωράμε και τώρα, Έλληνας. Ναι, αλλά για τους ρυπαρούς λένε ότι ήταν όταν ήταν μυθολογία. Ο Αλέξανδρος υπάρχει ακόμα. Και η τρία μυθολογία ήταν, αλλά βρέθηκε. Σωστό αυτό που λέει ο Βασίλης, πολύ σωστά και το έχουν πει και άλλα βράδια. Αλλά ότι μέσα στη μυθολογία είπαμε πως υπάρχει πραγματικότητα. Και όταν έχει φτάσει καλά, υπάρχει γεγονός πραγματικό, το οποίο δεν είναι καταγεγραμμένο σαν γεγονός, αλλά επειδή ο ίδιος ο λαός το λέει είναι, αλλά οι κοινωνίες που μεταφέρουν αυτό το ιστορικό γεγονός από κοινωνία σε κοινωνία σε κοινωνία σε κοινωνία, μπαίνει η δόση υπερβολής και γίνεται μυθολογία. Δηλαδή δεν είναι. Και δεν θα πει ότι έγινε παντού στα λάθη αυτά. Στην Τρία πεδίχθη. Μπορεί κάπου αλλού, όπως λες, π.χ. διάβασα ένα βιβλίο για τον Μεγαλέξανδρο και λέει: όταν η συντροφή του πήγαινε προς τη βάρκα και βγήκανε 7, ένα σαν σουπιά με 7 κεφάλια. Μπορεί να ήταν με 2 κεφάλια κάτι, να ήταν με ένα παράξενο ζώο στη Λόχνες και το κάνανε 17 κεφάλια. Αυτό λέμε πως το παρακάνανε και σαν περιγραφή μετά. Λοιπόν, ο Μάνος, τι είπαμε για το φίλο μας το Μάνο, Τρανέλληνας, πώς είναι δυνατόν να ήταν κίνεδος ο μέγιστος? Παλακίδες είχε, 37 παλακίδες είχε, απλά τα κούτσουρα, τα κουσούρια τους, κάποιοι τα ρίχνουν στους συνήθεους σαν το μέγιστο για να έχουν άλοθη. Σωστά, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλο σχόλιο, ούτε να αποδείξουμε αν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά, κανένας ομοφυλόφιλος και παθητικός αδερφή, μπορεί να κατηγορώ ότι κάνει καθένα στο κρεβάτι του.
ξεκινάει και πάει εκατομμύρια χιλιόμετρα και πολεμάει με τα θηρία. Εγώ δεν ξέρω πολλούς τίτλους. Λοιπόν, απλά. Πέρα από ότι ο άλλος τίτλος. Μα δεν είναι το ομοφυλόφιλο. Ας πούμε, Ηλία. Δηλαδή, κατηγορούμε έναν ομοφυλόφιλο που είναι το 1 στα 230 συμπλέγματα σεξουαλικά. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για τον ομοφυλόφιλο. Υπάρχουν κτηνοβάτες. Υπάρχουν υποπρολάβοι, υπάρχουν επιδιοξιομανείς. Υπάρχουν βιαστές. Υπάρχουν δηλαδή νεκρόφιλοι. Νεκροφιλία. Υπάρχουν δηλαδή. Και μιλάμε μόνο για την ομοφυλοφιλία. Είναι το. Και το πιο λογικό σε αυτά. Να σου πω κάτι και τα πιο λογικά. Λοιπόν, πάμε. Πώς είναι δυνατόν. Πάμε λοιπόν και ας πούμε Ηλία με τον Νίκο τώρα που είστε μαζί αφιερώνετε το χρόνο από τη ζωή σας και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστό, πολύ σωστά όπως το πες. Όπως το είπα και εγώ ακόμη και αραδίκια για να γελάσουμε. Μάνος, αύριο, οκ, μάνο μου, σου είπα και πριν για να σου δώσω μήνυμα ότι ανοιχτά τηλέφωνα το πρωί για να γίνει αυτό που πιστεύω με την αξία σου και μετά αυτά θα είναι ένα χέρι δυνατό και θα το λέω το βράδυ εδώ στα παιδιά για το κανάλι. Λοιπόν, Τρανέλιας. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη μυσταγωγία από την αρχαία Ελλάδα. Χωρίς μύηση δεν έμπαινες σε κανένα μυστήριο. Εκεί πάμε καλού, πάμε αλλού, πάμε Λευσίνια, πάμε Καβύρια, πάνω, πάμε Θάσο. Τρανέλληνες. Νίκο, για η απόψή σου για το εκρηκτικό μείγμα η χώρα. Εκεί πέρα με έχουν μπερδέψει. Και όταν είχα και τον τουλάτο κλεσμένο. Εγώ κρύβο... δεν θα μιλήσω εδώ. Γιατί δεν θα μιλήσω τώρα εδώ? Διότι δεν θέλω να κάνω περισσότερο άνοιγμα. Η ώρα έχει πάει 10.30 και εγώ έπρεπε να είμαι σε συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή ο χρόνος είναι ανάλογο στον ενδιαφέροντα. Το έχουμε πει. Πώς πέρασε η ώρα. Λοιπόν, σε μια άλλη στιγμή. Δηλαδή είναι τόσα πολλά. Ωραία. Σήμερα, 2,5 ώρα, εγώ δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω μιλήσει. Ναι. Στην ουσία δεν μίλησε. Ωραία. Μου κάνει μια χάρη τώρα. Πάμε κάπου και να γυρίσουμε. Και λέμε τι κάνουμε. Εδώ, περίμενε. Περίμενε. Δικαστήριο Κλαμπ. Κόρτε καφέ. Εδώ τα ραντεβού σας. Εδώ τον καφέ σας. Εδώ βλέπετε όλους τους αγώνες. Εδώ δεν νιώθετε μόνοι ούτε μόνοι. Όσο για το δικαστήριο Κλαμπ, εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις. Και με τα live και με τα happening, οι νύχτες σας παίρνουν άλλες διαστάσεις. Εδώ παντεσία χρωμάτων και μουσικής. Εδώ για να μαγεύσετε και να μαγευτείτε μέχρι πρωινής. Γιατί αυτό το δικαστήριο δεν αθώνει, μόνο δικάζει. Δικάζει για να διασκεδάσει. Κόρτε καφέ, δικαστήριο Κλαμπ στο Μπουρνάζι. Δικαστήριο Κλαμπ. Κόρτε καφέ. Εδώ τα ραντεβού. Αν οι ορέξεις σας είναι εκπληκτικές, τότε Captain John. Αν το περιβάλλον θέλετε να είναι διαφορετικό, Captain John. Αν θέλετε να τρώτε πλούσια και να πληρώνετε λογικά, τότε Captain John's. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό, σίγουρα Captain John's. Γιατί μικρολίμανο, καλό φαγητό και Captain John's πάνε μαζί. Αν οι ορέξεις σας είναι εκπληκτικές, το όνομα στο σουβλάκι είναι στον Κορυδαλό και στη Νίκαια. Στα ψητοπολία ο Θανάσης 1 και 2. Χαμός για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Από σουβλάκι και μπαπ. Σούβλα, σχάρα, σορεκτικά, σαλάτες, κυπριακές πίτες, σάντουιτς, όλα εδώ. Καθημερινά από το μεσημέρι μέχρι μία τη νύχτα. Σπίτι σας, όλα με τη σφραγίδα του Θανάση. Το όνομα στο σουβλάκι. Μητρόπουλος Χιουντάι στο ίδιο. Η ΜΑΤ κίνηση στο αυτοκίνητο. Μητρόπουλος Χιουντάι. Μητρόπουλος Χιουντάι στο ίδιο. Άνοιξε ένα κόσμημα στην αγορά των Αγίων Αναργύρων. Είναι το νέο κατάστημα οπτικά στεργίου. Ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως. Φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργίου. Οπτικά στεργίου για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας. Παιδιά, ο Νίκος σε λίγο είναι πάλι εδώ Αμερικανός. Να κάνει, μου λέει, να πω την αμαρτία του, να κάνω, μου λέει, ένα τσιγαράκι, 2,5 ώρες μιλάω συνέχεια. Όπου να είναι,
Θα διαβάσω εγώ λίγο σε εσά, να σας προετοιμάσω έτσι και αμέσως θα έρθει. Πάμε μετά το μάθημα. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη μυσταγωγία, το είπαμε αυτό του Τρανέλληνα. Σε κανένα μυστήριο και Τρανέλληνα, Νίκο, ποια η άποψή σου για το εκρηκτικό. Η χόρτα, είπαμε, ναι, και ω καστό. Εσύ, Νίκο, που έμενε στην Αμερική, συγγνώμη, τώρα μπήκα και δεν άκουσα. Τι θέλω να μα μιλήσει για του ομογενεί. Δεν είναι. Είπαμε το επίθετο του Νίκου, δεν έχει καμία σχέση με Αμερική. Έχει σπουδάσει στην Αμερική, θα τα πει ο Νίκος τώρα που θα έρθει, πήγε στην αρχή. Απλώς ένας παππούς του έμπορα στην Αμερική, ο Αμερικανός, και έμεινε το επίθετο να το έχει πάρει ο Νίκος. Εντάξει, καμία σχέση με την έννοια της ο Νίκος καταγωγή του ή να έχει πάρει το όνομα αυτό άλλο Αμερικής. Έχετε δει, και είπα και εγώ και τώρα ένα παράδειγμα, έχετε δει, λέει Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου τι είναι? Δεν υπάρχει επίθετο Παπαγεωργίου. Πάμε πάνω στο σπίτι Παπαγεωργίου. Και έγινε Παπαγεωργίου ή Παπασωτηρίου, Παπασωτηρίου, Παπασωτηρίου. Έτσι, όλα έχουν και όταν επίθετα παιδιά και οι τοπονυμίες, το έχουμε ξαναπεί, ότι φέρνουν κάποια αιτία. Πώς βγαίνει του καθενός το όνομα. Σε ελάχιστο χρόνο λοιπόν θα είναι εδώ ο Νίκος. Έχει κάνει μέχρι τώρα 13, πώς έρθει τις βαρακόνες. Ούτε ένα. να δω, Νίκο, μπορώ να δω μια φίλη μας την Έμι. Να τη δω λίγο, σου παρακαλώ πολύ, και να γυρίσω εδώ στο τέτοιο, στο, να δω στο, αυτό το μεγάλο όνομα στα κομμωτήρια. Μπορώ έτσι, να πάμε έτσι, πάμε εδώ και γυρίσω. Απλά λαξεύουμε. Μπορείτε να μας βρείτε παντού, μπαίνοντας στο dcpavlagr.com. Αν ξεμείνατε από κομμωτήριο, η Κυριακή είναι δίπλα σας και εκεί θα μας βρείτε. dcpavlagr.com. Λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν, και παιδιά μπορεί να ρωτήσετε οτιδήποτε άλλο, ο Νίκος, να κάνετε τσιγαράκι παιδιά, λογικό, σας καταλαβαίνω όσοι καπνίζετε, εγώ δεν είχα αυτή τη χαρά και την τύχη. Για σήμερα είδα μια γυναίκα, έργα μου, το μου έκανε εντύπωση, κρατάει μια κάπνιζε και της λέω μπράβο κυρία μου, της λέω καλά κάνετε που κάνετε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ναι μου λέει. Και πιάνουμε κουβέντα, παιδιά, γιατί λέω τη σκοϊνάκι, βλέπεις, μπράβο γυναίκα, λέει, αχ, κορίτσι, πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 59 και καλωστεκόμενη, ωραία γυναίκα. Αλλά πάνω ανέβω σκάλες και έχω ξώθηκα με αυτό το τσιγάρο και κάπνιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και λέγοντας για το τσιγάρο, γιατί τσιγκλάω πάντα εσάς που καπνίζετε και μου τη σπάει, ό,τι μπορείτε κόψτε, αλλά τι μου έκανε εντύπωση έτσι και στενοχωρήθηκα. Δεν ήθελα να το κοιτάξω που έβγαλε το πορτοφόλι και μας έδειξε. Λέει, αυτό με έχει σώσει. Λέω τώρα το καλό κακό που μπορεί να κάνει ένα τσιγάρο που δεν ξέρει ο άλλος τι έχει, γιατί καπνίζει, τι κάνει. Είχε χάσει 2 παιδιά. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Αυτά τα γραφτά στους ανθρώπους τρελαθήκαμε. Είχε χάσει ένα αγόρι 30 χρονών και ένα κοριτσάκι 13. Και μόνο όπως έκανε και τα έδειχνε. Τα κοιτάγια του, λέω, δεν θα το δω, σε παρακαλώ, λέω, τώρα μη τα δω για να μην στεναχωρηθώ, πες πως δεν ξέρω, γιατί όταν δεν δεις σε κάποιον, ξέρεις, είναι και διαφορετική εικόνα. Από κάτι που η τροφή δεν έκανε τις κάψεις, έτρωγαν τα παιδιά, μια αρρώστια, λέει, τρελή. Τι συμβαίνει, παιδιά, σε αυτόν τον κόσμο, όπως και ένας φίλος πήγε από τον Αστάλο τώρα, το τσιγάρο που ξεκίνησα, και ένας φίλος προχθές, δικηγόρος, που μου λέει, Ηλία μου, 500 περιπτώσεις τέτοιες σε όλο τον κόσμο. Πέσαν όλοι οι γιατροί πάνω στη γυναίκα του, δεν μπόρεσαν να τη σώσουν, δεν καταλάβανε γιατί συνέβη. Έβγαζε το φαγητό, δεν πήγαινε κάτω και δεν βρήκαν ποια αρρωστία ήταν και μέσα 20 μέρες έλειωσε. Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, τι μας. Αυτό αμέσως ψέματα. Τι είναι αυτό το πράγμα, προχθές, Νίκο. Θα σου εξηγήσω τι είναι αυτά. Φίλου του Πρόεδρου κάτω του Σάκου. Τρελάθηκα. Ένα δικηγόρο. Θα σου εξηγήσω τι είναι αυτά. Να μου τα πει, να τα πούμε λίγο, παιδιά. Ακούστε τώρα, αν είναι δυνατόν η γυναίκα με 20 μέρες και την πρωτοχρονιά τη έλεγα, μου λέει, πονάω, Ηλία μου. Εδώ και λέω, έλα και ρανί, και εγώ. Έχω ένα νευρίνωμα, λέω. Και πονάω, ήθελε 7,5 ώρες να κάνω χειρουργείο. Και δεν έκανα. Και η γυναίκα, αυτό το πονάω τότε που δεν ήταν τίποτα, τελευταίες 20 μέρες έτρωγε. Και δεν πήγαινε κάτι. Τι αρρώστιες είναι αυτές, παιδιά, ποιος τις έχει ρίξει, τι στο διάλογο. Δεν είναι αυτό, άλλος αυτό, δεν
Τώρα θα έρθω να μιλήσω για τα αυτά μου και φεύγω. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε γάμο. Τι είναι αυτό? Έδειξε διαφήμιση για μένα. Ναι. Πάμε σε ένα κατάστημα για να έρθει ο Νίκος Αμερικάνος να συνεχίσουμε την ωραία κουβέντα που είχαμε. Να δω όμως μια εκπληκτική δίσκο δεκαετίας του 80. Θα το συζητήσω μετά που θα έρθει. Δίσκο Ρόξι, δίπλα από το ποτάμι, Λάμπρου Κατσόν 189, το φίλο τον Βασίλη εκεί, το Σταύρο, τον Τάκη, τον Αντρέα. Θυμίζει τις καλές εποχές δεκαετία του 80 αυτή η διασκέδαση. Εκεί γίνεται χαμός κάθε Παρασκευή Σάββατο. Πάμε και γυρνάμε. Ένα γεγονός στη διαφορετική διασκέδαση είναι εδώ, στη Disco Roxy. Η αξεπέραστη δίσκο με τη δική της νοσταλγία, παντρεμένη με ό,τι πιο σύγχρονο άκουσμα. Disco Roxy. Άλλο περιβάλλον. Άλλη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για να νιώσετε τη μαγεία της δίσκο. Γιατί η Disco Roxy είναι μαγεία. Ένα αλλιώτικο. Ένα προχωρημένο μαγαζί στο Εγάλεο. Είναι το FG. Καφέ Cocktail Bar FG. Από τις 9 το πρωί ως το βράδυ. Από τον καφέ και την ποικιλία σας μέχρι το ποτό σας. Εδώ ακούτε και rock και jazz και soul και disco. FG. Ένα στέκι και για καλλιτέχνες αλλά και για όσους είναι καλλιτέχνες στην επιλογή. Ένα αλλιώτικο. Ένα προχωρημένο. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, Νίκο. Στα αυτοάνωσα. Θα συνεχίσουμε λίγο. Ναι. Τα αυτοάνωσα νοσήματα. Αυτοάνωσα. Ας πω. Αυτοάνωσα νόσημα χαρακτηρίζεται το νόσημα εκείνο το οποίο το γεννά ο ίδιος ο οργανισμός. Μάλιστα. Τι γεννά ο ίδιος ο οργανισμός? Αυτοάνωσο νόσημα είναι και ο καρκίνος. Ναι. Ο καρκίνος τον γεννάει, ο ίδιος ο οργανισμός γεννάει το καρκίνο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τον θεραπεύσει. Το βλέπει σώμα του, το υπερκύτα. Μπορώ να κάνω μια ανάλυση στο καρκίνο τι ακριβώς συμβαίνει και είναι αυτοάνωσο νόσημα και γιατί δεν θεραπεύεται και γιατί δεν πρόκειται ποτέ να θεραπευτεί. Mm-hmm. Τα αυτοάνωσα νοσήματα συμβαίνουν στον άνθρωπο mm-hmm. ως εξής. Το κάθε κύτταρο δίνει μια πληροφορία στο διπλάνο κύτταρο. Ναι. Όταν λοιπόν υπάρχουν πολλές εσωτερικές καταπιέσεις, mm-hmm. τότε το κύτταρο αυτό, αντί να δουλεύει στα 100 μιλιβόλτ, που είναι το φυσιολογικό του, 100 μιλιβόλτ είναι η ηλεκτρονική, η ηλεκτρομεταφορά του, mm-hmm. Δουλεύει στα 50. Όταν λοιπόν υπάρχει συνεχόμενη καταπίεση, άγχους, στρες ή εμμονές πάνω σε ένα θέμα, mm-hmm. τότε αναγκάζεται ο οργανισμός και δουλεύει σταθερά στο 50% στα 50 μιλιβόλτ μεταφοράς ηλεκτρικής και ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας μεταξύ των κυττάρων, με αποτέλεσμα όταν το κύτταρο δουλεύει τόσο χαμηλά, ο ίδιος ο οργανισμός να προσπαθεί να το φτιάξει στα 100 και εκεί δημιουργεί αυτοάνωσα νοσήματα. Βγάζει κάποια αρρώστια, δηλαδή. Βέβαια. Αυτοάνωσα νοσήματα είναι πάρα πολλά. Ωραία. Τόσο πάρα πολλά. Χωρίς να υπάρχει, θες να πεις, ακόμη και επιστημονική ορολογία. Και δεν βρίσκανε τα πιο πολλά αυτοάνωσα νοσήματα δεν θεραπεύονται. Γιατί τα γεννάει ο ίδιος ο οργανισμός. Και ο ίδιος ο οργανισμός δεν πάει να τα φτιάξει. Γιατί τα θεωρεί, ας πούμε, σώμα. Δεν πάει, δεν ασχολείται να τα φτιάξει. Πρόσεξε να δεις, θα σου πω τώρα. Τα θεωρεί ότι είναι δικά του, δεν θεραπεύει, δεν τα θεωρεί εχθρούς. Όχι, άκου τι συμβαίνει με τον καρκίνο. Είναι σημαντικό να τα ακούσεις αυτό. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε έναν λαγό. Ο λαγός έχει να φάει 20 μέρες. Μάλιστα. Έχει πεθάνει της πείνας και βλέπει εκεί κάτω ένα αρπακτικό και το βλέπει και σου λέει να το φάω. Την ώρα που πάει να το φάει, εμφανίζεται ο κυνηγός να σκοτώσει τον λαγό. Ο λαγός αντιλαμβάνεται τον κυνηγό και λέει μέσα του. Να κάνω. Εάν κάτσω να φάω θα επιβιώσω, αλλά εάν το φάω θα πεθάνω χορτάτος. Δηλαδή θα με σκοτώσει ο κυνηγός. Ναι. Πάνω στην τρομάρα του παίρνει και τρώει ολόκληρο το θύραμα και το καταβροχθίζει έτσι ώστε να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Τι έχει γίνει τώρα, πρόσεξε να δεις. Αυτό που έχει πάρει μέσα στον οργανισμό του ναι. δεν μπορεί να βγει ούτε από μπρος ούτε από πίσω. Ναι. Όσο έγκριση και να έχει. Ο οργανισμός κάνει τα πάντα για να σε κρατήσει τη ζωή. Ο ίδιος ο οργανισμός, το σύστημα του αμυντικό δηλαδή, της αυτοάμυνας,
κάνει τα πάντα να σε κρατήσει στη ζωή. Τι κάνει εκείνη τη στιγμή, το υπερόπλο του είναι τα υπερκύτταρα. Τι είναι τα υπερκύτταρα, είναι ο καρκίνος. Με τα υπερκύτταρα λοιπόν έχει λιώσει την τροφή και το κρατάει προσωρινά στη ζωή. Έχει δημιουργηθεί βέβαια το υπερκύτταρο καρκίνος, αλλά ο οργανισμός δεν το βλέπει λάθος το υπερκύτταρο, γιατί είναι δικό του. Για να πάει, δεν έχει μια επίθεση εξωτερική έναν ιό να αυξήσει λευκά αιμοσφαίρια, να πάει να τον πολεμήσει ο ίδιος ο οργανισμός. Επαναπάβει εκεί. Αυτό είναι καρκίνος. Αυτό είναι αυτοάνωση. Όπως θα σου δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Ο Ουνάσης, μετά που πέθανε ο γιος του, δύο χρόνια στενοχωρέθηκε τόσο πολύ, δηλαδή οι εσωτερικές καταπιέσεις του δημιούργησαν αυτοάνωσο, όχι καρκίνο. Μια πολύ σπάνια αρρώστια στους μυς. Ναι. Φαντάσου ότι στο τέλος ήταν στο Σκορπιό και στα βλέφαρα το δεν λειτουργούσαν, του βάζανε μπράβο. Αυτό ήταν αυτοάνωσο νόμιμο σώμα που χτύπησε το μη. Γιατί τα πατζούρια των ματιών. Ναι, αυτό ήταν αυτοάνωσο. Πρόσεξε. Εάν όμως δεν είχε πεθάνει ο γιος μου, για μένα, για μένα μιλάω τώρα, δεν θα είχε αυτές τις εκρήξεις μέσα του που να λέει έγινε αυτό, αγόραζα τα πάντα, αυτό δεν μπορώ να το αγοράσω. Όλη αυτή, όλος αυτός ο εσωτερικός πόλεμος ανάγκασε τα κύτταρα να δουλεύουν πολύ χαμηλά. Σε πολύ χαμηλά μιλιβόλτ. Με αποτέλεσμα, όταν δουλεύει σε πολύ χαμηλά μιλιβόλτ ένα κύτταρο, να προσπαθεί να το φτιάξει ο ίδιος ο οργανισμός και στην προσπάθεια του να το φτιάξει, τι κάνει, δημιουργεί αυτοάνωσα νοσήματα. Και τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι πάρα πολλά. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ήταν ωραίο παράδειγμα και αυτό που είπες για τον Ουνάση, γιατί έχει πάρα πολύ δίκιο. Και μέσα από τα πατζούρια των ματιών, αυτό που λες είναι μια. Ένα στο 500 εκατομμύρια δεν γίνεται. Το είπα αλληγορικά τα πατζούρια. Είναι αυτοάνωσο. Ναι, και το βάζα ζουλωτέ να το κρατάνε τα παρέλειο το μυϊκό του σύστημα. Δηλαδή στην ιατρική τα χέρια είναι ψηλά. Έτσι. Εντελώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τέλος. Αυτοάνωσο. Και το αυτοάνωσο δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό κοιτάξτε να περνάτε καλά τη στιγμή σας, να μην βάζετε μέσα σας τίποτα και όταν έχετε μια ψυχική υγεία, τότε όλες οι ορμόνες του οργανισμού είναι σε πλήρη ισορροπία. Και όταν είναι σε πλήρη ισορροπία, έχουμε στην ψυχική ισορροπία λοιπόν, έχουμε και τη σωματική. Γι' αυτό δεν πρέπει να βάζουμε τίποτα μέσα. Άλλωστε, μπορούμε όμως, Γιάννη, ο Πατάσχα να πει. Μπορείς. Πώς θα το κάνουμε. Συνειδητά. Συνειδητά. Ναι. Εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Έχει τύχει ποτέ στη ζωή σου. Πάμε να το δούμε παραδειγματικά, ναι, γιατί μου αρέσουν τα παραδείγματα. Ναι. Έχει τύχει ποτέ στη ζωή σου, να θυμηθείς εσύ πίσω, μία περίπτωση που να ήσουν πολύ στεναχωρημένος, πολύ αγχωμένος και να έλεγες αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσω, αν δεν το λύσω, τέλος. Σου έχει τύχει αυτό. Ναι. Το πρόβλημα φαντάζομαι δεν λύθηκε. Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Αλλά πέρασε. Αλλά τώρα δεν το θυμάσαι. Το θυμάσαι τώρα. Γιατί είμαστε κοντά τότε. Πρόσεξε. Έχεις δίκιο. Άρα λοιπόν, δες το πρόβλημα ότι δεν έγινε τίποτα και εσύ παίρναγες ζόρι για το τίποτα. Άρα λοιπόν, αν το δεις από αυτή την πλευρά, τότε συνειδητά, γι' αυτό είπα συνειδητά, τότε βοηθάς τον εαυτό σου για να είσαι καλά ψυχικά και εφόσον είσαι καλά ψυχικά, είσαι καλά και σωματικά. Ναι. Σωστά, σωστά. Απλώς και μόνο λέω πως δεν είναι και εύκολα πράγματα. Δηλαδή, άνθρωποι ακούγοντας ότι δεν σε δίνει σημασία τώρα σε αυτό. Ο άλλος το ξέρει να μπορεί να ξεπεράσει αυτό που λες εσύ πόσο εύκολα. Εσύ, ξέρεις, θέλω να αλληγορικά. Εννοώ γενικά. Μα καλά με αυτό ασχολείσαι. Τι με αυτό με ασχολούμαι. Δεν είναι τυχαίο αυτός που ασχολείται με αυτό τόσο πολύ. Του κόλλησε εκεί, του έτυχε αυτό, του τυρανιέται από ένα θέμα. Να πατούσε ένα κουμπί, τι ωραία που θα ήταν έτσι. Θα περνάγουμε όλα τα προβλήματα, θα ξεπερνάγαμε τα προβλήματα μας όλοι. Αλλά το άτιμο. Δεν είναι έτσι, ας πούμε. Βέβαια, αυτό που λες εσύ θα ήταν να είχαμε τη σοφία να τα ξεπερνάμε. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό όν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, ο οποίος χαλάει την υγεία του από τη στεναχώρια για να βγάλει λεφτά. Σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχει λεφτά μετά για να βγάλει λεφτά. Έχει... Όχι, για να φτιάξει την υγεία του. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σωστά. Λοιπόν, Γιώργος, μετά τη ζωή μου λέει καλή καλό ξύ. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, Γιώργο, η ζωή. Όλο το σοκ δείχνει ποσοστά ζήτα, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι. Εγώ έχω
Εγώ έχω ελκώδη κολίτιδα αυτονοσό, λέει ο Μιχάλης. Από άγχος θα το έπαθα που ξενιτεύτηκα. Που ξενιτεύτηκα. Ποια η συσχέτιση καρκίνου με άγχος. Αυτό είναι σίγουρο πως είναι, παιδιά, το λένε όλοι ιατρικά, ότι επηρεάζει, ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να είναι αυτό. Το άγχος ίσως να είναι εγώ, τι πώς το βλέπω εγώ πριν απαντήσει ο Νίκος, κατά τη γνώμη μου. Είναι ολοκάθαρο πως το άγχος τι κάνει. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο που είναι πάει λογικά, να του πατάς να για κάτω χτυπήσει, θα πετάξεις. Μία θα πετάξει αυτό, αυτό μέχρι κάτω. Τα καρκινικά κύτταρα καταρχάς, υπάρχουν τα οποία τα λέμε καρκινικά, τα οποία επιστημονικά τα λέμε υπερκύτταρα. Αυτά υπάρχουν μέσα στον οργανισμό και δεν εντοπίζονται κυρίως γιατί είναι πολύ λίγα. Όταν όμως δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και πρέπει πάση θυσία να σε κρατήσει στη ζωή το σύστημα το αμυντικό του ανθρώπου, τότε αυτά πολλαπλασιάζονται και γίνονται δισεκατομμύρια και επιτίθεται για να μπορέσουν να σε κρατήσουν. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Ο καρκίνος λοιπόν, καταρχάς δεν πηγαίνει σε τον καρκίνο, να το πούμε. Δεν είναι η αιτία θανάτου ο καρκίνος, είναι το σταμάτημα της καρδιάς. Αναγκάζει δηλαδή ο καρκίνος να σταματήσει την καρδιά. Εκεί είναι το θέμα. Ο καρκίνος είναι το μέσο. Δεν αντέχει η καρδιά να δουλεύει. Το τέλος το φέρνει η καρδιά, δεν το φέρνει ο καρκίνος. Ο καρκίνος γίνεται το μέσο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σωστά, αδυνατίζει την δύναμη του οργανισμού. Ακριβώς. Έχω ακούσει τη ιστορία καπετάνιο που άσπρισε σε μια νύχτα από κακοκαιρία. Μπορεί. Ναι, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λέμε. Βεβαίως. Αυτό, και αυτό είναι μέσα στα αυτοάνοσα. Έχασε όλη την μελανίνη της τρίχας. Βγήκε, ξέρεις ναι, σας έχω πει παιδιά πως ακόμη και τα παιδιά. Ένα παπαγάλο στην Αγγλία κάνει ένα πείραμα, βάλει ένα γάτο από τη νύχτα και το πρωί ο παπαγάλο ήταν άσπρος. Άσπρισαν τα υφτερούστα από τη μεγάλο άγχος πέρασε από τη νύχτα. Γι' αυτό μιλάμε ότι στο άγχος, όταν υπάρχει ένα άγχος, μέσα γίνονται πολλές διεργασίες. Και εκεί. Και αυτά τα κάνει όλο το αμυντικό σύστημα. Ναι. Ηλία μου πίσω. Δηλαδή δεν έχει σχέση το συνειδητό. Προσπαθεί να σε κρατήσει τη ζωή. Το συνειδητό είναι άλλο κομμάτι. Και το συνειδητό δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Και την παρηθεσούλα που είπα για τον παπαγάλο, παιδιά, τι θα πει. Τι αποδείκνει με αυτό το πείραμα. Δεν το είπα σαν ανθρωπινό. Το είπα ότι μήπως και τα ζώα, λοιπόν, όχι μήπως, απαιτεί ότι έχουν συναισθήματα. Από αίσθημα, από γωνία. Άρα καταλαβαίνω τα πάντα και τα ζώα. Λοιπόν, ζωή. Παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα, νομίζω. Βέβαια, το DNA είναι αυτό το οποίο. Βέβαια, έχει συσχετισμό με κληρονομικότητα. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Διότι το αυτοάνωσο ενώσιμο, όταν η κληρονομικότητά του είναι τέτοια που να είναι ευάλωτο πάνω σε αυτές τις πιέσεις, εννοείται ότι παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Σωστό. Είναι το πρώτο πράγμα που παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Και ο μόνος μας λέει ένα ωραίο. Το έφερε κουβέντα που τα άφησε υπονοούμενα λίγο πριν. Εγώ και το λέω ολοκάθαρα τώρα με το όνομά του. Που είπα πριν, πού είσαι το διάλογο αυτές οι άρρωστες. Ποιο μας ρίχνει τώρα. Μας ψεκάζουν κιόλας. Δεν υπάρχει. Άστα να πάνε. Όχι, πιστεύεις. Όχι αυτές, δεν μιλάμε για όλες τις άρρωστες. Ο ψεκασμός κυκλοφορεί γενικότερα. Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει με τον ψεκασμό. Βλέπετε ένα αεροπλάνο το οποίο πετάω. Εγώ το λέω αυτό με την έννοια γιατί εσύ ξέρεις ότι εγώ πετάω ιδιωτικά. Ναι. Σαν πιλότος, ναι. Αεροπλάνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τους ψεκασμούς για να το δείξουμε το πράγμα. Όταν περνάει ένα αεροπλάνο γραμμής, έτσι, το οποίο έχει μια κατεύθυνση, ας πούμε, από Αμερική και θέλει να περάσει πάνω από Ελλάδα, αλλά πάει να προσγειωθεί στο Ιράν. Άρα, περνάει από τη γραμμή. Πάνω από την Ελλάδα. Εδώ αυτό θα περάσει πάνω από 35 με 40 χιλιάδες πόδια. Πολύ ψηλά. Άρα λοιπόν έξω από την ατμόσφαιρα. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε και το βλέπουμε όταν υπάρχει μεγάλη διάβλεια, είναι καθαρός ουρανός, βλέπουμε ένα σύννεφο το οποίο είναι το καύσιμο του αεροπλάνου και επειδή είναι έξω από την ατμόσφαιρα δεν διαλύεται ή αργεί να διαλυθεί. Αυτό δεν είναι ψεκασμός. Τώρα πάμε στο ανάποδο. Να δεχτούμε ότι είναι ψεκασμός. Αν δεχτούμε ότι είναι ψεκασμός, τότε καταρρύπτει τη φυσική. Γιατί καταρρύπτει τη φυσική? Διότι δεν μπορεί να κατέβει κάτω το αέριο. Τι να θέλεις. Δες, όταν ψεκάζουν τα αεροπλάνα, το δάκρυ με τα κονούπια. Τα αεροπλάνα πετάνε στα 100 πόδια. Κάνουν βουτιές για να μπορέσει να κατέβει κάτω. Ωραία. Άρα δεν υφίσταται ψεκασμός. Ωραία, δεν μου και αυτά που κατεβαίνουν και βρίσκουν πάνω από την. Λέμε τώρα, μην τα πούμε πως είναι αποδεικτικά στοιχεία, γιατί φέρνουμε και ευθύνη σε αυτά που λέμε και δεν είναι σε μια εκπομπή να λέμε και παραμύθια, ας πούμε.
Και αυτά που κατεβαίνουν τόσο χαμηλά. Ποια? Αεροπλάνα. Έχουμε δει αεροπλάνα. Εγώ ένα πρωί πάω με ένα φίλο να γράψω ένα στούντιο και μου λέει: κοίτα, Ηλία, πώ ψεκάζουν. Κατά σύντομη την ημέρα το πρωί ήταν καθαρό. Όταν λες πόσο χαμηλά. Χαμηλά. Ναι, όχι πολύ χαμηλά, αλλά τι στυλ. Δεν είναι και 35 χιλιάδε αυτό. Δεν βλέπω τα αεροπλάνα. Ναι, δεν πάνω από χίλια πόδια δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω στην ατμόσφαιρα. Να σου πω κάτι. Δεν είναι για να πηγαίνει η Συρία. Είναι ελαφρύ, δεν έχει βαρύτητα να κατέβει. Δεν έλκεται από τη γη να κατέβει κάτω. Μένει πάνω, εωρείται. Δεν μα κάτι στα δέντρα, Σιμίκο, πόσο ψηλά. Στα δέντρα πετάνε στα 100 με 150 πόδια. Δηλαδή κάνουν βουτιά τα αεροπλάνα. Πραγματικά, αν δει πώ ψεκάζουν τα ψεκαστικά για το δάκο. Χαμηλά. Ή για τα κουνούπια. Είναι 200 μέτρα. Ναι, είναι πολύ χαμηλά. Και όχι μόνο χαμηλά, και κάνουν και βουτιά για να τα αφήσουν σχεδόν πάνω. Ναι. Αλλιώς δεν κατεβαίνει κάτι. Αυτό είναι η τακτική. Σωστά. Δεν μου λες τώρα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις πως γενικά στην ατμόσφαιρα, πάνω που έχουν γίνει και ο ντοκιμαντέρ και έχουν δείξει ακόμη και αεροπλάνα που έχουν κάνει στην Αμερική ειδικά. Οι ντοκιμαντέρ έχουν δείξει ότι υπήρχε και η Σελήνη και ότι η Σελήνη ήταν ένα γυρισμένο έργο και δεν ήταν πραγματικό. Τι σχέση είχα. Ναι. Θες να πεις δηλαδή εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ψεκασμός. Έτσι. Ψεκασμός δεν υπάρχει γιατί με το ψέκασμα δεν μπορεί να επηρεάσει τίποτα. Μακάρι να υπήρχε ένας ψεκασμός, να ρίξει, πραγματικά θα το ήθελα και εγώ, να καταστήλει λοιπόν το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και να μην έχουμε ούτε αίσθηση, ούτε φόρμα, ούτε χτυπήματα, ούτε βομβιστές, ούτε τζιχαντιστές. Πού είναι το αυτό. Δεν εγώ θα ήθελα να υπάρξει ένα τέτοιο ψεκασμό, γιατί δεν υπάρχει. Ωραία. Άρα ο ψεκασμό το τι. Άρα εσύ ψεκασμό θεωρεί πω δεν δείχνονται τίποτα στην ατμόσφαιρα. Δεν μπορεί να πει. Δεν επηρεάζουν. Η φυσική το λέει, δεν λέω εγώ. Σωστά. Ξέρει ότι έχουν εφευρεθεί όπλα τα οποία πα να πολεμήσει προ τα εκεί και γυρνά να πα προ αλλού. Τι είναι άλλο το. Στον κόσμο σε αυτό που του θέλει. Άλλο το όπλο και άλλο ο ψεκασμό. Ο ψεκασμό εστιάζεται κυρίω σε όλε τι κουβέντε ότι περνάει ένα αεροπλάνο, βλέπουν το άσπρο αυτό το οποίο είναι έξω από την ατμόσφαιρα, είναι το καύσιμο του και σου λέει πέφτει. Μα εάν αφήσει οποιοδήποτε αέριο εκεί πάνω, δεν κατεβαίνει κάτω. Και να σου πω κάτι, και ο πύραυλο ο οποίο θα σου ρίξει μια πυρηνική κεφαλή, δεν θα σκάσει πυρηνική κεφαλή πάνω, θα πέσει κάτω και θα σκάσει. Ναι. Για να πέσει κάτω το αέριο. Πρέπει να σκάσει. Όχι πάνω. Ωραία. Δεν μου λες κάτι. Αυτό που λες στη γραμμή, επειδή είμαι από χωριό και βλέπω καθαρά, έβλεπα πολλά καθαρά πρωινά, μεσημέρια, βράδια, πότε παίρνω αεροπλάνο που είναι και τέτοιο. Έχεις δει την γραμμή που αφήνουν αφού είναι και θέμα σε σένα που λες το πιλοτάρισμα. Έχεις δει τη γραμμή που αφήνουν πίσω τα αεροπλάνα. Είναι μια καθαρή γραμμή που σβήνει και μετά. Μια ώρα ακριβώς. Είναι και σβήνει είναι από... Μετά από πολλή ώρα σβήνει αφού μείνει μια ουρά και σβήνει. Δηλαδή, έφυγε το αεροπλάνο εκεί πέρα. Η γραμμική ώρα τι αρχίζει. Αρχίζει και σβήνει σιγά σιγά. Ναι. Το πλάνο πάει εκεί. Ναι, γιατί δεν έχει ατμόσφαιρα. Σωστό. Για να διαλυθεί. Ωραία. Πες μου τώρα όταν γίνεται το σβήσιμο σε έναν ίσχυμα το πλέγμα. Τι είναι. Όταν γίνεται το σβήσιμο. Ναι, όπως το λέω, είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω. Φεύγει η γραμμή και είναι μια ολοκάθαρη γραμμή που λες, παιδί, κοίταξε πώς φύγει σιγά σιγά. Πολύ λογικό. Αυτό είναι πίσω εξάπνιση. Αντικολικά το λέω, η καύση πίσω του αεροπλάνου. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ, όταν ξαφνικά ξεκινάει και όπως έγινε αυτή η γραμμή, κάνει έτσι και γίνεται ομπρέλα, σαν να είναι σηματόπλευμα. Αυτό τι είναι. Αυτό τίποτα. Είναι είδωλο. Είδωλο είναι. Τι. Είδωλο είναι. Όπως βλέπεις, ας πούμε, στο Βόρειο Σέλος, το τι γίνεται. Είδωλο είναι. Πραγματικά. Όχι, είδωλο είναι. Μήπως θέλει να πεις ότι ο καπνός εκείνος αντί να πηγαίνει και να σβήνει, έρχεται προς τα κάτω. Αυτό το λεφτό τι είδωλο. Δεν γίνεται. Είδωλο εννοώ, σου σχηματίζει είδωλο σε ένα κεφάλι. Όχι ψεύτικο είδωλο, βλέπω. Βλέπω, έχει απλώσει. Βλέπω το, αυτό μπορεί να μην είναι κανένα. Κανένα, μην ρίχνει τίποτα. Σαν να μια... πω επιστημονικά, πάνω στη φυσική, δεν μπορεί αυτό το αέριο, όποιο και να είναι αυτό, εάν αφαιθεί εκεί να κατέβει. Μένει εκεί. Δεν γίνεται. Δεν μου έχουμε άλλη πίεση. Ωραία. Άλλη βαρομετρική πίεση. Εντελώς διαφορετική. Ωραία. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Εάν ανοίξει τον ουρανό πάνω. Τον ουρανό. Στα 5.000 μέτρα. Στα 5.000 μέτρα. 5.000 μέτρα δεν είναι ουρανό. Είναι ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα. Στη 10.000. Όχι 35 όμως που λες εσύ που να ανεπτύσσει που δεν βλέπουμε. Πού να δούμε. Να το γίνεται έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις μια καρφίτσα μπροστά του αεροπλάνου. Ναι, ρε φίλε. Δεν βλέπεις κανένα πάνω τώρα. Που απ' έξω γίνεται σπουδάνα από την Αθηνά. Γιατί δεν βλέπεις τίποτα όταν έρχονται. Δεν φαίνονται πάνω από την. Είναι τόσο ψηλά που περνάμε που είναι τα αεροπλάνα. Οι δρόμοι των.
έχει ο άνθρωπος ανάγκη να κάνει πάντα. Όχι, άκου τώρα τι λέω ουσιαστικό. Βγαίνει έξω και είναι μέρα. Και πάνω από την Ελλάδα γίνεται χαμός, περνάνε χιλιάδες. Αν μπούμε τώρα στο διαδίκτυο μέσα και δεις πάνω από την Αθήνα τι γίνεται, γίνεται ένα κομφούσιο, έτσι, από δρομολόγια. Πάνε, περνάνε, πάνε για μέρη, πάνε για βιβλία, πάνε για βιβλία, γίνεται σπουδάνε στην Ευρώπη. Δεν βλέπει κανείς από κάτω πολίτης, σε κανένα κράτος του κόσμου. Εντάξει, για πολλό λόγο θα σου πω. Εάν πάμε τώρα, αντί για τις 30.000 πόδια που λες εσύ, το σίγουρο που δεν βλέπουμε τίποτα, άντε κάνω πλανάκι, α δούμε απόψε, να περνάει ένα ρε και πέρασε από την Ελλάδα, ένα μόνο. Γελάνε το κοινό μας. Λοιπόν, πες μου τώρα κάτι. Αν πας και ρίξεις πάνω και ανοίξεις και ρίξεις κάτω νερό. Ναι. Ρίξεις νερό, ανοίξεις δεπόζιτο και δεν είναι νερό. Ναι. Δεν πάει πουθενά. Το νερό. Θα διαλυθεί όλο. Όχι, το νερό θα πέσει. Θα πέσει. Γιατί, λοιπόν, είναι υγρή μορφή. Γιατί λοιπόν εμένα εκεί πάνω να μου ρίξουν να με σιγάσουν με αυτή την υγρή μορφή, να ανακοινάνε. Και τι να ρίξουν, νερό. Αλληγορικά λέω νερό. Το λέω νερό. Δεν είναι το λέω νερό. Δηλαδή υπάρχει κολόνια. Φτάνει κάτω. Υπάρχει το αέριο, ναι, και το υγρό. Α, ναι. Εσύ. Για να σου αποδείξω, γιατί μου λες ότι πολύ υγρό ούτε καν. Ούτε καν. Μπορεί να έρθει κάτω στη γύρω, Νίκο. Τι θέλει, Ρίκνη. Άκου να δεις. Αμερικάνε. Πας να μου καταλύσεις. Πας να μου καταλύσεις. Πας να μου καταλύσεις. Όχι. Πας να μου καταλύσεις τη φυσική. Πραγματικά. Η φυσική δεν καταλύεται. Σου λέω βάζω εγώ ένα παλάκι πάνω και σου ρίχνω βενζινούλα. Ποιο είναι το ρεπάνω. Έρχεται κάτω. Καλά βενζίνη. Σε πόσα πόδια. Στα όσα θέλεις. 5.000 πόδια. Στα 5.000 πόδια. 10.000. Πόσο πάμε. Απαγορεύεται βιαρό πάνω να περάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Με τα τοποθετημένα. Δεν μιλάω για την Αττική μόνο. Λέω γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί να κάνεις το κακό. Το κακό μπορεί να κάνει τα μυαλά τη Αττική. Και ο πύραυλος πρέπει να κατέβει, να πέσει, να κάνει την έκρηξη και να βγει να δημιουργήσει. Δηλαδή και πυρηνικό όπλο να ρίξει. Εάν σκάσει το πυρηνικό πάνω, δεν έχει πρόβλημα. Δεν θα κατέβει κάτω. Βάζει πυρηνικά τώρα εσύ. Βάζω οτιδήποτε θέλει. Εγώ με ενδιαφέρει. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Και σου εξήγησα. Μπορεί δεν πιστεύω στον ψεκασμό. Όχι, πιστεύω στον ψεκασμό. Θέλω να με ψεκάσουν. Θέλω να με ψεκάσουν. Πρόσεξε. Στο τι. Κατ' επιλογή μου ψεκάζεσαι. Αν λοιπόν μπορούν να με ψεκάσουν να μην γίνω δολοφόνος, να με ψεκάσουν. Αν μπορούν να με ψεκάσουν να μην πάρω το όπλο και πάω να τους παρέμβω τους τζιχαντιστές, γιατί μια άλλη, μια κυρία μου τους είπε τζατζικιστές. Τζατζικιστές. Αυτοί οι τζατζικιστές δεν κάνουν. Να σου πω. Πάμε λοιπόν τώρα λοιπόν, παιδιά, και ξενιτεύτηκες Μιχάλη. Πού ξενιτεύτηκες Μιχάλη, αν επιτρέπετε, λέει ζωή, και ο Μιχάλης λέει είμαι Αγγλία, ζωή, εγώ Αμερική, άρα είμαστε σε καλή απόσταση. Yeah, διπλά, yeah, δίπλα τι κάνει το μεσημέρι, ζωή, τώρα μεσημέρι είναι και καλά, τρώω τι να κάνω, πεινάω συνεχώς. Διατροφές έχουν τα, ποιες τροφές έχουν ευνοούν τα καρκινικά κύτταρα. Ό,τι προσπαθώ δίποτε, να σκεφτώ και μου. Η ζάχαρη, τα κύτταρα γενικότερα θρέφονται από τη γλυκόζη, είναι το μοναδικό στοιχείο. Και τα κύτταρα, τα κανονικά, τα οποία αναγεννούνται, και τα υπερκύτταρα, τα καρκινικά, τρέφονται αποκλειστικά με γλυκόζη. Άρα, τη στιγμή που κυκλοφορεί γλυκόζη παντού και τα χρειάζονται ούτως ή άλλως τα υγιή κύτταρα, τα υγιή κύτταρα τα οποία τα θέλουμε, τρέφονται και τα καρκινικά. Άρα, αυτό θα ήταν πολύ εύκολο με την τροφή που λέει η Δεσποινίδα εδώ. Θα ήταν πολύ εύκολο να το απομονώσουμε, να σταματήσουμε να παίρνουμε αυτό που είναι, να μην τους δίνουμε την τροφή. Αλλά η τροφή είναι η ίδια, δηλαδή με τα υγιή κύτταρα. Γλυκόζι παίρνουν τα υγιή κύτταρα, γλυκόζι παίρνουν και τα υπερκύτταρα. Ωραία. Προσπαθώ να σκεφτώ, λέει ο Μιχάλης, οικονομημένο πολιτικό που να πέθανε από καρκίνο και δεν μπορώ. Κανείς τους δεν αρρώστησε από καρκίνο ποτέ. Δεν είχαν προβλήματα. Μηδενικό άγχος. Δεν είχαν μηδέν άγχος. Και καλή ζωή. Εξισορρόπηση ορμονών. Μια χαρά ήταν. Ναι. Οι λιπαρές, λέει, τα κρέατα γλυκά, μεταλλαγμένα, Μιχαλάκι, μακριά, μη και σε χάσω, πρόσεχε, τα μεταγλωτισμένα. Λέει. Λοιπόν, και ο Μάνος, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Γιατί στην Ευρώπη στατιστικές έχουμε 7 κρούσματα καρκίνου και στην στις ανατολικές χώρες έχουμε 2 κρούσματα στα 10 από καρκίνο.
Ωραία ερώτηση, ξαναλέω. Ναι, Μάνο μου, αν τα γράφει λατινικά ο Μάνος, δεν ήξερε που έχω πει μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Αν πας, ας πούμε, και στους... Γιατί στην Ευρώπη έχουμε 7 κρούσματα καρκίνου, όχι, όμως δεν διάβασα καλά για την λατινικά μικρά παιδιά και μου είχε αλλάξει τα φόντα. Και στατιστικά, σε ανατολικές χώρες έχουμε 2 κρούσματα στα 10... Α, κρούσματα καρκίνου. Γιατί περισσότερα έχουμε στην Ευρώπη? Έχει να κάνει ο καρκίνος εκτός από το γονιδιακό κομμάτι, το οποίο φέρουμε γονίδια, τα οποία εάν έρθουν σε επαφή με κάποιες χημικές ενώσεις που προέρχονται, κάποιες τροφές ενεργοποιούνται και έτσι λοιπόν πέφτουν τα υπερκύτταρα και γίνεται ο καρκίνος. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε, προστατεύουμε εμείς οι ίδιοι τον οργανισμό μας με τη διατροφή, με το κάπνισμα που δεν πρέπει να καπνίζουμε, γιατί και αυτό, εάν φέρεις το γονίδιο και καπνίζεις, τότε δεν αποφεύγεις το καρκίνο. Ναι. Άρα λοιπόν, πες. Ναι, δεν τώρα, σε ένα λεπτό. Λοιπόν, ωραία. Νίκο, άκου τώρα τι κάνει. Πάμε να δούμε, παρακαλώ, 2-1 ακόμη και γυρνάμε αμέσως εδώ, γιατί έχει και ωραία φινάλε, ωραία ερωτηματικά κάνετε τώρα για τη φινάλε μας. Όταν τα ζευγάρια αναζητούν ένα ρομαντικό στέκι, τότε καφέ μπαρ καταφύγιο. Όταν το περιβάλλον θέλετε να είναι διαφορετικό, καταφύγιο. Όταν ο καφές σας και το ποτό σας θέλετε να είναι δική σας υπόθεση, καταφύγιο. Όταν σας κουράζουν τα συνηθισμένα και αναζητάτε καταφύγιο με την παρέα σας, τότε καταφύγιο καφέ μπαρ στο Μικρολίμανο. Υπάρχουν πολλά ωραία μαγαζιά. Στο καφέ μπαρ εστιατόριο Σάλτη έχετε πάει? Εκπληκτική χώρη, φανταστική θέα, άριστη κουζίνα. Για να πιείτε τον καφέ σας ή το ποτό σας δίπλα στη θάλασσα. Για να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας από κρεατικά και ψάρια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και φυσικά με τιμές των καιρών. Υπάρχουν πολλά μαγαζί στο Εγάλεο. Είναι το FG. Καφέ κοκτέιλ μπαρ FG. Από τις 9 το πρωί ως το βράδυ. Από τον καφέ και την ποικιλία σας μέχρι το ποτό σας. Εδώ ακούτε και rock, και jazz, και soul, και disco. FG. Ένα στέκι και για καλλιτέχνες, αλλά και για όσους είναι καλλιτέχνες στην επιλογή. Παιδιά, εκπληκτική παιδιά, κουβιδιό μου, λέει ο Νίκος τώρα. Με την παρέα εδώ πέρα και διάφορους άλλους. 2.5 ώρες και μείνουμε ότι είναι 10, δηλαδή έχουμε 1.5 ώρα που κάνουμε κουβί. Και πιστεύω ότι έτσι σας ξεχαστήκατε και εσείς άποψε, παιδιά. Φοβερά. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ πολύ να πάμε. Ζωή γενική. Πώς να καθαρίσουμε τα λαχανικά και φρούτα από τα καρκινογόνα, φυτοφάρμακα. Καλά, παιδιά, όλα αυτά. Άκουσα από έναν αγρότη, που τιμή του που το έλεγε, πρόσφατα είχα μια κουβέντα τέτοια, το τι φυτοφάρμακο ρίχνουν, τρώμε καρκίνο. Πάει αυτό. Λοιπόν, και πάμε. Μάνος, πες τα ηλία. Μιχάλης, ο Μάνος αύριο, Δήμητρα, έχουμε ραντεβού κανονικά, όπως έχουμε πει. Λοιπόν, με μπαρσάνικο. Ας μας ψεκάζουν και το Τσίπρα δηλαδή. Μάνος, η γραμμή που φαίνεται και ανάφερα είναι στα 8.000 πόδια. Τα 33.000 πόδια δεν τα βλέπουμε καν. Τι λες, αυτό που λέει ο Μάνος δεν έχει δίκιο σε αυτό. Διότι τα αεροπλάνα όταν έχουν διάβια, βλέπουμε ένα αεροπλάνο... 30.000 σαν... πόδια το βλέπουμε. Βεβαίως το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Μα τι λες, βλέπεις το φεγγάρι το οποίο είναι... 400 φορές σαν το αεροπλάνο και δεν βλέπεις το αεροπλάνο στα 30.000. Τι λέτε, θες να κάνουμε αντιπαραγωγή? Ή καμία σχέση γίνει με το αεροπλάνο? Βεβαίως. Είναι 100 εκατομμύρια παραπάνω ο σεισμικός. Τι πόσο είναι? 200 λέω, ούτε ξέρω. Έτσι, λοιπόν. Θες να το κάνουμε αντιπαραγωγή σε αεροπλάνο να δεις? Ή μια μήτρα αεροπλάνο σε σχέση με τη σελήνη? Δεν είναι τίποτα το αεροπλάνο, ανύπαρκτο. Είναι τόσο μακριά η σελήνη, αλλά τόσο μεγάλη. Δεν είναι τυχαίο στο σύμπαν που 400 φορές, πόσο είναι να δεις, 400 φορές είναι η απόσταση του ήλιου όσο του γη, της γης, της από, γης τον ήλιο, από τον ήλιο, όσο είναι ψηλή. Και 400 φορές μεγαλύτερο, ναι. Και είναι γι' αυτό όταν μπαίνει μπροστά το φεγγάρι δημιουργεί ολική έκρηξη ήλιου στο στεφάνι. Είναι μεγάλη λοιπόν, έχουμε λέμε το ίδιο. Έχουμε το ίδιο, αλλά είναι η απόσταση που σου λέω. Στα 30.000, ακούστε να δείτε, εγώ τουλάχιστον επειδή πετάω, πιλωτάρω, ναι. Όταν πετάω χαμηλά, ναι. Στα 15.000 πρώτον πόδια... Πρώτον να απογορεύεται, με πόσο μπορεί κανείς. Εξαρτάται που πετάς. Έτσι, άμα πετάξω εγώ για μέσα στην Αθήνα, κάτω από 6.000 πόδια δεν με αφήνουν να πετάξω. Άρα δεν φαίνονται αυτά. Ποια?
Την ημέρα δεν μπορώ να το δω, ούτε 6.000 δεν λέμε. Όχι, δεν πετάς κάτω από 6.000 πόδια. Σωστό. Άρα δεν βλέπεις. Δηλαδή περνάει στα 35.000 πόδια. Τι βλέπεις τη γραμμή. Εδώ βλέπεις ένα Τσέσνα αεροπλάνο στα 12.000 πόδια που υποτίθεται το Τσέσνα είναι το 8.1 ενός μεγάλο αεροπλάνο, επιβατικό. Ένα τζάμπο. Καταλαβαίνεις. Η γραμμή φαίνεται. Η γραμμή είναι το αεροπλάνο. Είναι πολύ φαίνεται. Δεν είναι 35.000, τουλάχιστον τις αποστάσεις τις ξέρω. 35.000, πέστε πώς τα λέμε. Πόδια. Όχι μέτρα, πόδια. Πόδια. Τα πόδια είναι μισό μέτρο. Όχι, είναι 30 πόδι. Μόνο. Τρεις τις 10.000 χιλιόμετρα. Πόσο? 35.000, 3.9. Όχι, διά. Όχι, επί. Διά. Σωστό, το 1/3. Αυτό λέω, 30 πόδι σου 60 είναι το πόδι. Όχι, είναι τα τρία πόδια είναι ένα μέτρο. 33. Λοιπόν, Μιχάλη, Μιχάλη, γυναικείες ερωτήσεις και υποθέσεις κάνεις. Με εντυπωσιάζεις. Δεν υπονοώ κάτι προς Θεού, λέει η ζωή. Γιατί μόνο οι γυναίκες τρώνε ντομάτες? Σε αυτό έχει δίκιο. Μιχάλης που γράφει ότι μας, με καρκινογόνα μας καθαρίζουν τα λαχανικά και καλά εκεί παιδιά παίζεται μεγάλο θέμα. Με το μάτι βλέπουμε μέχρι 8 με 15. Με το μάτι βλέπουμε, λέει ο Μάνος, μέχρι 8. Τι 8? 8 με 15 τι? Πόδια, 8.000 πόδια μου, ε. Και εγώ το πιστεύω. Δεν μπορεί να βλέπουμε 30.000, λέει Νίκο. Τα βράδυ που θα βρω τα αεροπλάνα. Από πάνω γίνεται χαμός και δεν βλέπω. Πρέπει να έχει διάβια ουρανού, να είναι καταγάλανος και βλέπεις όχι όλο το αεροπλάνο, ξέρεις τι βλέπεις, ιδέα μου. Βλέπεις μια μητούλα μπροστά, παρατήρησε το, και πίσω είναι η γραμμή. Αυτό είναι 35.000 πόδια. Είναι αερογραμμή η οποία περνάει πάνω από την Ελλάδα μεν και είναι, ξέρω εγώ, από Αμερική να πάρει να προσγειωθεί η Ελλάδα. Πάντως ο Μάνος λέει είναι ωραίο τώρα. Γιατί θυμάμαι και εγώ όταν πέταξα, τρεις φορές δεν έχω πετάξει τη ζωή ποτέ. Μια φορά πήγα στον Εύρο, στρατιώτης, και μετά τρεις φορές στην Αμερική και τέτοια. Τα 33.000 είναι πάνω από τα σύννεφα. Βέβαια. Πώς θα δω από τα σύννεφα? Μισό λεπτό. Ναι. Όταν δεν έχει, διάβγει ο ουρανός, δεν υπάρχει σύννεφα, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Τα σύννεφα είναι από τα 1.000 έως 3.000 πόδια. Είναι πολύ χαμηλά τα σύννεφα. Ωραία. Λοιπόν, η ζωή λέει, όχι Μιχάλη, για τον Μπαλσάμικο λέει, πολύ προχώρωσε. Κάτι ωραία που γράφουν. Η ζωή είναι μαφία. Λοιπόν, πολύ προχώρωσε βρίσκω, λέει, που ρώτησε για τον Μπαλσάμικο και λέω, Μιχάλης, γιατί εγώ είμαι μπροστά, λέει, από την εποχή μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, πολύ ωραία κουβέντα, φίλε. Κλείσαμε 2.5 ώρες. Και πώς περάσανε, τι πιάσαμε, θεματάκια, θεματάκια που κρατήσαμε πολύ καλά, πολύ καλά, σε πάρα πολύ καλή ζωή. Όλοι μας τρώμε ντομάτες, αλλά και αγκούρια είναι τέλεια με κρεμμυδάκι, λαδάκι, ελίτσα, ριγανίτσα, φετούλα κτλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκο. Νίκος Αμερικάνος, δεν λέμε τίποτα άλλο, εμπορικά ή τίποτα άλλο. Όχι, όχι, δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Παιδιά, να είστε καλά. Εγώ να το ευχαριστήσω τον Νίκο, γιατί ήξερα πως είναι ένα δυνατό, καλό μυαλό. Δεν είναι τυχαίο που τα γράφω πως είναι δυνατή βραδιά. Έτσι που μου είπε η ζωή, τι μου είπε στην αρχή, ποιος μου είπε κάτι. Για τον Νίκο ήξερα ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα έχουμε καλά ψεξίματα. Να δίνουμε ραντεβού. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σου έχω να πηγαίνεις όλα καλά. Και όπως πρωτοβρεθήκαμε εμείς τότε στα θεατρικά μας, τόσα χρόνια πριν, βρεθήκαμε τώρα στα καλλιτεχνικά πάλι, σε μια εκπομπή στον αέρα και χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όλα να σου πηγαίνουν καλά. Να είσαι γερός, δυνατός, πάνω απ' όλα υγεία. Και σας ευχαριστούμε λέει, για την παρέα. Καληνύχτα Νίκο, Ηλία, Ζωή. Γεια σου Μιχάλη μου. Μπράβο Ηλία και άξιος καλεσμένος σου. Βεβαίως Ζωή μου είναι έτσι. Αν δεν προλάβω άλλα μηνύματα σας να διαβάζω για τον Νίκο και ότι γράψετε, με παραξηγείτε, θα βάλω τίτλους. Γιατί? Για να κλείσουμε, κλείσαμε παιδιά. Σε ένα λεπτό κλείνουμε. Σε δύο λεπτά κλείνουμε. 2 ώρες. Και 25, γιατί αρχίσαμε, έρχεσαι με 10.30, αρχίσαμε παρά 25, κάπου εκεί, ε. Λοιπόν, και κλείνουμε, παιδιά, 2.5 ώρες περίπου. Θες τίποτα, θέλετε τίποτα εσείς, όχι, ε. Όχι, έτσι. Ε, να έχω ένα πράγμα σε αυτούς δύο, να σας δείξω. Λοιπόν, θέλω να πεις τίποτα, φίλοι στην Έλλη, καλά να γνωρίζετε, προσπαθήστε τους ορμόνες σας να τους έχετε συντονισμένους
έξω από το άγχος και έξω από αυτές τις εσωτερικές διαταραχές που φύρουν το σώμα. Άρα λοιπόν φτιάχτε την ψυχή σας και όλα θα πάνε καλά. Καληνύχτα. Πολύ ωραία συμβουλή, όπως τη λέμε με τον Νίκο τον Αμερικάνο, τα λόγια του. Καλό βράδυ. Αύριο τα λέμε.